θέμα είναι να έχεις βούτυρο στη φρυγανιά. Το θέμα είναι να είχαμε όλοι μας πολλά λεφτά και να μην έπρεπε να σηκωνόμαστε απ' τις 7. 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 Απόψε αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ. Απόψε έχω πολύ βραβευμένους και πολύ ταλαντούχους ηθοποιούς που οι 9 από αυτούς εμπλέκονται στην υπόθεση των 8 γυναικών που κατηγορούνται. Των 8 γυναικών που είναι άντρες. Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι εδώ στην παρέα απόψε συμπλέκονται με ένα περίεργο τρόπο. Έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν και έχουν κάνει πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα. Αποτελούν μέλη μιας παρέας η οποία ήρθε στο θέατρο για να μείνει. Και ποιος ξέρει τι άλλο να κάνει. Μιας παρέας με την καλή έννοια. Να σας τους παρουσιάσω λοιπόν. Απόψε μαζί μας. Συγγνώμη που... είναι ο Νίκος ο Καραθάνος. Που έχει σκηνοθετήσει και την παράσταση από την σχολή, γιατί ήμασταν στο ίδιο έτος στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ίδια ηλικία έχετε. Ναι. Νίκο, μισό χρόνο είναι. Ίδια με τις Φωτίνες. Ό,τι στις γυναίκες δεν ρωτάνε. Λοιπόν, όλοι τον θαυμάζαμε και ακόμα έτσι συνεχίζει. Πώς θα χρειαστεί να σας διακόψω πριν να περάσω στον επόμενο. Ναι, θα μιλήσω εγώ για τον επόμενο. Γιατί τον ξέρω λίγο καλύτερα. Πόσο καλύτερα. Λίγο καλύτερα και δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Είχατε παντρευτεί παλιά. Παλιά, ναι. Είχαμε παντρευτεί παλιά. Λοιπόν, ο Εμίλιος ο ενθουσιώδης σε όλα. Ναι, σε όλα. Είναι να μιλήσει κανένας άλλος. Τώρα δεν ήταν σωστό που διακόψαμε. Ναι, σωστά. Συγγνώμη. Να προχωρήσω, να παρουσιάσω τον... Α, το Χρήστο το Λούλη. Αχ, συγγνώμη, θέλω κάτι εγώ να πω για το Χρήστο το Λούλη και θα συνεχίσετε στη συνέχεια. Ήμουν συμμαθήτριά του. Ναι, αλλά έχω πάει μαζί του ταξίδι στην Αμερική, όπως και με τον Νίκο Καραθάνη. Ωραία, και εγώ έχω πάει ταξίδι. Νομίζω όμως ότι είστε σαν το χρονικό... Δεν το λέμε αυτό, Ιωάννα. Δεν το λέμε αυτό. Οπότε ας μιλήσει η κυρία Παπά για τον κύριο Λούλη. Όχι, να συνεχίσετε, γιατί έχετε ροή. Όχι, συγγνώμη, γιατί εμείς έχουμε πάει οι τρεις μας με αμάξι. Έχουμε έτσι διασχίσει την Αμερική και θέλω να πω ότι σε τέτοιες αντίξεις, για τον κύριο Λούλη, λέω. Κοίτα, ήταν για δουλειά ή ήταν επειδή αποφασίσατε σαν παρέα, ας πούμε, να πάτε. Δεν έχει καμία σχέση με την εκπομπή, όμως, λέω. Ναι, όχι, έχει σχέση, διότι αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι ο Χρήστος Λούλης είναι ένας ταξιδιώτης. Λοιπόν, έτσι ταξιδεύει. Της περιπέτειας. Ναι, της περιπέτειας. Έτσι και στους ρόλους. Να προχωρήσω στον επόμενο, τον οποίο... Να πάμε, συγγνώμη. Για τον Αργύρη μιλάμε τώρα, ο Αργύρης ο Ξάφης. Όχι, παντρεμένοι δεν είμαστε. Αλλά έρχεσαι στο σπίτι και απασχολείς τον άντρα μου χιλιάδες ώρες με το κομπιούτερ. Γιατί ο άντρας μου ζητάει να το απασχολεί με το κομπιούτερ, εγώ δεν έχω. Ατελείωτες ώρες αυτό το κομπιούτερ. Ναι, αυτός. Σε έναν αγαπημένο μου φίλο θα ήθελα να συνεχίσω. Ο Χρήστος ο Στέριογλου. Εξαιρετικός. Αυτό μόνο. Γιατί για μένα τι είπαμε. Όχι, όχι. Εγώ θα πω ότι δεν είμαστε φίλοι, δεν γνωριζόμαστε δηλαδή πάρα πολύ. Απλά τον έχω παρακολουθήσει πολλά χρόνια. Από μικρή. Εγώ ήμουν ακόμα στη σχολή. Έχω διαφορά. Μπορεί την παράσταση να είναι πιο πλούσια και πιο όμορφη. Μια όμορφη, το αυτό μην το ξεχνάω. Εντάξει, δεν το ξεχνάω.
Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό στη σκηνή. Τραγουδάει επίσης και χορεύει υπέροχα. Είχα δει τα καπέλα μια παράσταση που είχατε κάνει. Το 87. Ναι. Παλιά. Ο κύριος... Ο Κοσμάς Φουντούκης. Ναι. Μια τεράστια υπόθεση. Τεράστια υπόθεση είναι ο Κοσμάς. Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος και ένας απίστευτος ηθοποιός. Έχουμε παίξει μαζί στο Εθνικό, στον τελευταίο πειρασμό, όπου με έπνιγε, έκανα τη Μαρία τη Μαγδαλίνη και με δολοφονούσε στο τέλος. Εγώ. Έβαζες άλλους τρεις, αλλά εσύ ήσουν ηθικός αυτούργος, συγγνώμη. Και είχα μια γούρνα, με πνίγανε εκεί, ήρθε η μαμά μου για την παράσταση, μου λέει, παιδί μου, όχι. Δεν θα τα κάνεις αυτά. Κάτι που δεν θα έκανε ποτέ ο κύριος... Α, εγώ λέω τώρα. Ο κύριος Κότσιφα. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Αχ, ο Γιάννης. Αχ, ο Γιάννης. Το Γιάννη τον ξέρω λιγότερο, δυστυχώς, από όλους. Αλλά το συμπαθώ πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί είμαι καλό παιδί. Γιατί είναι καλό παιδί. Και μετά είναι ο Νίκος. Γιάννη, να σε δω τώρα. Είναι... Η προσωποποίηση του καλού παιδιού. Είναι. Ήθελα να καλείς αυτά. Μπορείτε να συνεχίσετε εσείς. Φόρτιση και δεν μπορεί να αποδώσει όλα αυτά που είχαμε υποθέσει ότι θα μπορούσε να αποδώσει. Είμαι η κυρία Σανέλ και έχω ένα μυστικό. Λοιπόν, σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να μάθουμε ποιος είναι ο δολοφόνος, θα τελειώνουμε. Περιμένουμε μέχρι το τέλος του έργου. Ποιος είναι ο δολοφόνος? Ο παπάς. Όχι. Αν το ξέραμε, δεν θα αλληλοκατηγοριόμασταν. Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είμαι εγώ. Ούτε εγώ δεν είμαι. Κανείς, ούτε εγώ. Έχω την υποψία ότι είναι όλες οι άλλες πάντως. Αυτούς τους άντρες, εμείς τους θέλουμε. Αυτού του τύπου τους άντρες τους θέλουμε. Μας μιλήσει παντρεμένη. Συγγνώμη του, δεν είμαι εγώ, άλλος το έχει κάνει. Αυτό που η ευθύνη δεν είναι ποτέ δική τους. Ότι για όλα αυτά είναι αυτές που μας ευνουχίζουν. Εμείς το θέλουμε αυτό. Και αυτοί δεν φταίνε. Γιατί δεν φταίνε? Γιατί τους ευνουχίζουν. Πριν δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το στυλό. Όχι, μην μας διακόπτετε, μιλάμε αν θέλετε. Πριν δεν μπορούσαν το στυλό να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Θέλαν κάτι να γράψουν. Εμεί όμω βρήκαμε πώ δουλεύει το στυλό. Δεν γράφει τίποτα, παιδιά. Κάτσε πώ να το πατήσει. Πρέπει να το πουνήσει και να το πατήσει. Πάντα το κάνει. Άχρηστοι άντρε, ρε παιδιά. Ο στυλό, πε ο στυλό. Θηλυκού γένου είναι ο στυλό. Δεν είναι θηλυκού γένου ο στυλό. Συνεχίστε. Θηλυκό όμω. Επίση, εμεί ανακαλύψαμε ότι δεν είναι στυλό και είναι μπλάνκο. Είναι ουδέτερο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτούς τους άντρες τους θέλουν οι γυναίκες που τους αρέσει να σκέφτονται διάφορα και να κάνουν ίντρικες και να ψάχνουν τελικά ποιος είναι ο δολοφόνος. Αυτές οι γυναίκες θέλουν αυτούς τους άντρες για να έχουν συνέχεια να ασχολούνται και να ψάχνουν. Et toi, jamais. Il était au Eros à Paris, Θεού, Seigneur, Στιγμή, γιατί, γιατί, γιατί. Θεού, είναι τρομερό, σε μια στιγμή, άραξε τώρα, είναι τρομερό, είναι τρομερό, είναι τρομερό. Είμαι η Γκάμπη και είμαι η πιο όμορφη και η πιο πλούσια. Εσείς που ασχολείστε με τόσο σημαντικά θεατρικά έργα, που υποδίεστε τόσο σημαντικούς ρόλους περισσότεροι, έχετε κατανοήσει το βάθος της ψυχής της γυναίκας? Ξέρετε τι θέλει η γυναίκα σήμερα, ποια είναι, τι ζητάει από εσάς, ποιοι είναι οι τρόποι που θα την προσεγγίσετε, πώς μπορείτε να το βγάλετε πέρα μαζί της? Είναι ή δεν είναι ανώτερο η γυναίκα, κύριε Χιλάκη? Θέλω να κλάψω τώρα. Γιατί δεν είναι ανώτερο. Δεν είναι ανώτερο. Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι έχουν πει ότι οι γυναίκες από τα 11 τους χρόνια ήδη μπορούν να χειρίζονται πολύ σημαντικές καταστάσεις, κρίσιμες. Ο άντρας, αν δεν πάει 70, δεν μπορεί να το κάνει. Αυτοί οι φιλόσοφοι δεν ζουν πια, το ξέρεις. Λογικό είναι. Πέρασε ο καιρός. Να κάνει ένα κύκλο ζωής και έχει ένα έργο πίσω του. Για ξέρετε, το 2006 ο μέσος όρος ζωής των ανδρών πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας των γυναικών. Έλα. Ναι, και τι. Σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν μπει σε ένα τερέν το οποίο δεν το αντέχουν προφανώς. Όχι, ότι μας φάγατε σήμερα. Μας φάγατε. Βέβαια. Συγγνώμη δηλαδή. Κοίτα, αν απαντήσουμε σαν γυναίκες, όντως οι γυναίκες είναι ανώτερο όλων. Ναι. Από τους άντρες. Τουλάχιστον αυτός έχει την επίγνωση του. Όχι, απαντάει ως γυναίκα. Δεν το κατάλαβες. Απαντάς ως γυναίκα. Ναι, απάντησε ως γυναίκα. Είσαι μητέρα σου, μιλάς έτσι, η μητέρα σου, Σούσα. Δεν σε κατηγόρησα, παπά, είπα μόνο τι έγινε. Τολμώς να μ' αντικρίζεις και να μου κάνεις μάθημα. Εγώ μπορώ να σε αντικρίσω. Κοίταξέ με.
Κοίτα τη μάνα σου στα μάτια και ξαναπρέσα αυτό που είπες. Λέγε γρήγορα! Λέγε! Λέγε! Γιατί είσαι τόσο σκληρή μαζί μου! Εγώ είμαι ίσου ζών, είμαι έγκυος. Το ξύλο που έχει φάει από τη μάνα σου σε έχει βοηθήσει από τα χαστούκια που σου έχει δώσει. Η καημένη μαμά μου. Η υποτιθέμενη Ντενεύ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μιλες ποτέ, γιατί ποτέ. Έχουμε και αποδείξεις. Για άλλη μαμά. Μαμά δεν με έχει ακουμπήσει ποτέ. Για μένα λέει. Για αυτή την μπάτα έχει μπερδέψει. Για μένα. Σύγχυση. Ρωτούσα στο παρασκήνιο αν τα χαστούκια που δίνει στον Αργέτο Ξαφή είναι αληθινά χαστούκια. Είναι σαν και αυτά που έδινε παλιά Παπα Μιχαήλ κλπ. Και μου λες όχι, είναι της Βουγιουκλάκη. Για πες, τη στρώει κανονικά. Τη στρώει πολύ κανονικά. Πολύ κανονικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει... Έχει βαρύ χέρι ο Χριστός. Έχω πολύ βαρύ χέρι, ναι. Και τη στρώει πολύ κανονικά. Αλλά όμως, εγώ θέλω να συμφωνήσω με την προλαλήσα σας. Η γυναίκα είναι ανώτερον από τον άντρα. Γιατί ρε Χρήστο. Γιατί έχει πολλά περισσότερα προσόντα από εμάς. Θέλω να κάνω το Δεν θα φύγουμε, θέλω να κάνω Και αν δεν συμφωνήσεις, θα φας και άλλα χαστούκια. Αντί για 6-8 θα σου δώσω, συμφώνησες. Εγώ συμφωνώ πρώτος από όλα. Χρήστο, τι κοινά έχεις με αυτή που υποδίεσαι. Το πείσμα. Είσαι και εσύ θυμωμένος όπως αυτή. Δεν είμαι καθόλου θυμωμένος. Ιω. Ο Ιω, δεν υπάρχει πια αυτό. Τι εννοείς δεν υπάρχει πια αυτό, Χριστολούλη, παντρευμένος άνθρωπος. Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Εννοώ, ξέρεις, είμαστε σε μια κατάσταση ηθοποιοί, είμαστε περίεργα πλάσματα, ξέρεις. Πράγματα πηγαίνει. Πράγματα, ναι. Τι κοινό. Τι κοινό έχω. Μ' αρέσει το σεξ. Σ' αρέσει το σεξ. Είναι ωραίο τρέιλερ αυτό. Προχώρατε. Είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Νομίζω ότι έχεις κάνει πολύ καλές επιλογές ως σκηνοθέτης. Νίκο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Νίκο. Σε αυτή τη γνώμη. Για πες, Χρήστο, μη σε διακόπτω. Ολοκλήρωσε. Κοίταξε. Είμαι αθώα. Ναι. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Ακόμα. Αν βέβαια, προσπαθώντας να ζήσω τη ζωή μου, έχω κάνει κακό σε άλλους, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Είμαι η Λουίζ, 25 χρονών. Έχεις συναντήσει τέτοιες γυναίκες σαν και αυτήν που υποδίεσαι? Πάρα πολλές. Τι, πώς το αισθάνθηκες, τι σου έμεινε από αυτές, πώς σε αντιμετώπισες, τι σε δίδαξαν? Γιατί οι γυναίκες διδάσκουν. Ναι, διδάσκουνε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι καταιγισμό ερωτήσεων. Ο Μαργύρη είναι μια τακτική που εφαρμόζεται σε τέτοιο. Έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες είναι δεκτικές. Έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες είναι ποτάμια ολόκληρα και σε παίρνουν και σε πετάνε κάπου. Έχω γνωρίσει άλλες οι οποίες είναι παγόβουνα. Έχω γνωρίσει. Ας πούμε, λιώνουν κι αυτά. Δεν τρέπω όλη τη γυναίκα. Ναι, λιώνουν κι αυτά. Αλλά θέλει πολύ. Η γυναίκα του βγαίνει από τηλεόραση τέτοια ώρα. Όχι, αυτό το ξέρω κάπου. Αυτό που πάντα μένει. Σε μένα τουλάχιστον, είναι μια αίσθηση ότι ποτέ δεν... ότι πάντα είναι μόνες τους. Πολύ σωστά. Όλοι είμαστε μόνοι μας, εντάξει, αλλά νιώθω ότι οι γυναίκες ειδικά είναι πάντα μέχρι ένα σημείο πας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχουν αυτές τον κόσμο τους και ξέρουν αυτές τι θα κάνουν. Τουλάχιστον αυτό έχω γνωρίσει. Αυτή η περιπέτεια αξίζει κατά τη γνώμη σου μετά από τόσα χρόνια γυναικών στη ζωή σου? Ναι, γιατί αλλιώς θα κάνεις. Γι' αυτό το λόγο αξίζει. Είναι απλώς από απελπισία. Τι απελπισία μου. Να έχεις κάτι να ασχολείσαι. Ναι, μια απελπισία. Ναι, εντάξει. Πώς σχολιάζεις αυτά που λέω? Σαν λίγο μεγαλύτερος. Εγώ δεν λέω τίποτα. Σαν πολύ μεγαλύτερος, ναι, δεν λέω τίποτα. Γιατί ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, σωπαίνεις κιόλας. Γιατί κάτι παραπάνω μπορεί να ψηλιάζεσαι. Και έτσι αυτή την προπαίτεια των νεαρών δεν την έχεις και σε πολύ μεγάλη. Και τη μοναξιά των γυναικών συμφωνείς, φαντάζομαι όμως. Ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο μόνες είμαστε. Και το δείχνουμε και των ανδρών και των γυναικών. Γιατί των γυναικών ίσως λίγο περισσότερο. Κοίταξε, αυτό που λέμε. Γιατί απογοητευόμαστε πολύ πιο εύκολα από εσάς. Κάθε βράδυ γινόμαστε γυναίκες μας και μάθουμε αυτό το μυστικό. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Μάθατε τίποτα. Όταν τελειώσουν οι παραστάσεις, κάτι μπορεί να έχουμε να πούμε. Et l'on voit des garçons épouser des garçons
pour ne pas vivre seul. D'autres font des enfants qui sont seuls. Comme tous les enfants. Θα μιλήσει για τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι μία, η εξής, η μαμά μας. Η οποία πάντα σκεφτόταν τη μάνα της. Για το πώς θα λειτουργήσει. Η μάνα μου την είχα θυμάμαι πολλά πολλές φορές να λέει, αχ μάνα μου, έχει πεθάνει η μαμά της. Αλλά αυτή είναι ο οδηγός. Πάντα πήγαινε μάνα προς μάνα, μάνα κάπου πίσω παλιά. Από τα είδη των γυναικών που κυκλοφωνούν σήμερα, ποιο είναι αυτό που σας εκνευρίζει περισσότερο, ποιο είναι αυτό που δεν μπορείτε να αντέξετε. Ίσως η γυναίκα που, που μιλάει συνέχεια. Και ας λέμε και ονόματα, δεν είναι κακό. Εξαρτάται και τη σε τι ηλικία νομίζω. Παράδειγμα, βρε παιδί μου, θα μπορούσε σε μίλη να ερωτευτείς για όλα τα υπόλοιπα προσόντα της, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Ποια είναι αυτή? Για βουλευτής που μιλάει λίγο παραπάνω από όλους μας. Παναγία. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Και δεν είστε παλαιότεροι από μένα στη Βουλή. Αν ακούτε χρόνια να λαμβάνετε και τις ευθύνες σας, κυρία Λαμαλάκη. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Κοίτα, νομίζω πως δεν έχει να κάνει με το αν μιλάει πάρα πολύ, αν δεν μιλάει καθόλου. Μερικές φορές είναι ένα προτέρημα το να μιλάει πάρα πολύ και να μην έχει καταλάβει ότι είμαστε εκεί. αυτό είναι και ο πολιτικός βεβαίως. Αυτό παθαίνει, γι' αυτό έχει πέσει. Όχι, μια γυναίκα δεν λέω να την κρίνεις ως πολιτικό, ως γυναίκα, ως σύζυγο, ως σύντροφο. Εγώ θέλω να το πάω εντελώς αλλού. Παλιά μας, εμένα τουλάχιστον, με εγωίτευαν οι σκοτεινές γυναίκες, η σκοτεινιά στη γυναίκα. Όσο νεότερος ήμουν. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι το φως είναι πολύ πιο σημαντικό. Mm-hmm. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με 8 σκοτεινές γυναίκες, οι οποίες κρύβουν μεγάλα μυστικά και δεν τα δείχνουν και δεν τα λένε εύκολα, παρά μόνο αφού κατηγορηθούν. Και πολλά ψέματα. Και πολλά ψέματα. Είναι μια κατηγορία γυναικών που πια εγώ δεν αντέχω. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το drama queen, αυτό το περνάμε καλά ήδη 2 μέρες δεν είναι σωστό. Αυτό το πεθαίνω σαν χώρα. Ναι, αυτό το πεθαίνω σαν χώρα. Ναι, περνάμε καλά 2 μέρες. Πρέπει να σου κάνω κάτι για να. Για να στερακουνήσω, ναι. Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν αντέχω πια εγώ. Δηλαδή, εγώ αυτές τις γυναίκες που κάνουμε, θέλω φως. Αυτές τις γυναίκες που υποδιόμαστε κάθε βράδυ σκηνή, εγώ προσωπικά ούτε για φίλες. Το σίγουρο είναι όμως ότι υπάρχει τέτοια ποικιλία γυναικών χαρακτήρων, στάσεις ζωής κλπ. Σε αυτές τις 8, όπου είμαι σίγουρη ότι. Στο ό,τι χειρότερο ποικιλία. Ότι οι θεατές. Όχι, πάρα. Ναι, σ' αρέσει κάποια. Λοιπόν, οι θεατές που θα έρθουν μπορούν και να ταυτιστούν, να αναγνωρίσουν. Οι γυναίκες να ταυτιστούν και οι άντρες να αναγνωρίσουν. Ωραίο παιχνίδι. Οπωσδήποτε. Ποια ταυτίστηκες εσύ, γιατί εγώ έχω μία στο μυαλό μου που μου αρέσει πολύ. Καμαριέρα. Ποια καμαριέρα, ποιο είναι. Ξέρετε όλη ποια καμαριέρα αυτή. Αυτή η καμαριέρα. Παιδιά, έχω σε μηνά τη γεννή. Τι σου έχει πάρει, τι σου έχει πάρει. Την Παρθενιά. Στην τηλεόραση. Πρώτη εμφάνιση. Σε χόρν. Σε χόρν. Σε αφιέρωμα χόρν. Και είπα και τραγούδι. Και είπες και τραγούδι και άμα δεν είσαι καλό παιδί θα το ρίξω. Σε είχε απειλήσει, θα πεις και ένα τραγούδι. Όχι, το πας. Α, όχι, γι' αυτό ήρθες μάλλον. Τις χάντρες. Χάντρες. Στα χέρια εχθές έφερανε 10 λεβέντες άντρες. Φέραν κακό και ταραχή στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι κοκκινές, οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου είχαν ντρες. Να 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 να. Βάλε τα στολίδια σου που βάζεις αν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Κόκκινα τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Τρέλαναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεπόλια. Μα αν βρεθεί ο μαστοράς, θα κλαίει καρδιά μου η δόλια. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Να 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 να. Ελάτε γρήγορα, μπείτε μέσα στο καμαρίνι, τώρα. Ναι, γεια σας, είμαστε από τη Σεμίνα τη Διγενή, την ΕΤ. Αχ,
Ελάτε, δεν σας περιμέναμε. Ο Εμίλιος Χιλάκης και ο Χρήστος Αστέργιοβλου. Πώς είναι ένα σωστό καμαρίνι, κοιτάξτε. Εδώ πέρα είναι του Χρήστου του Αστέργιοβλου. Μέχρι και ρεσό έχει. Και εδώ βλέπετε το καμαρίνι του ανθρώπου που είναι έτοιμος να το σχεδιάσει. Δεν έχω τίποτε. Α, νάτι. Ο Αργύρης ο Ξάφης, η αδερφούλα μου, η Σουζόν και ο Χρήστος ο Λούλης, η Λουίζ. Η καινούργια καμαριέρα. Κάνω το δημοσιογράφο. Με γοητεύει πιο πολύ, γενικότερα σαν έτσι, στάση, ας πούμε, στο έργο και σαν τύπος, έτσι, ναι. Γυναίκας. Ναι. Προσέχετε τα λόγια. Ναι. Θα πάω από σπίτι σε σπίτι με την ελπίδα να κοιμηθεί με το αφεντικό. Όχι, okay, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μια επιτροπή που προσπαθεί να επιβιώσει. Και πια δεν το κάνει και με τόσο χυδαίο τρόπο. Αυτή είναι η μόνη τόσο όμορφη τώρα. Ναι, συζητάω. Δεν το συζητάω. Αλλά μ' αρέσει που είναι η ήσυχη μυστήρια που έχει όλο αυτό το. Μ' αρέσει αυτό. Την ίδια δαφίδηση. Αλλά νομίζω, όμως, ότι είναι. Νομίζω ότι είμαι πιο κοντά στην κόρη, γενικά, σαν άνθρωπος, εγώ, σε αυτό την ίδια. Στην Σουζόν. Μεγάλη κόρη. Ποιο στεναχωρήσουμε. Δεν κάνεις στεναχωρήσεις. Πάντως, η περίοδος ζήτησε με αρκετές γυναίκες για το ποια είναι πιο σεξι από όλες, πραγματικά σεξι. Προσεκτό να τελειώνουμε, πες μας. Είναι σαφές. Εμένα λες. Καλά, τι θα έλεγες εσύ. Δεν είμαι καλά. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Δεν είναι εγώ, όχι. Γι' αυτό δέχτηκα το ρόλο. Οι άντρες, πιστεύω για τις γυναίκες, ότι αυτό που έχει πει ο Σεφέρης, το φανταστικό, το «Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως». Πριν από τον έρωτα, και όταν σε πήρε το φιλί, γυναίκα. Δηλαδή είσαι... Δεν είπε άντρας, είπε γυναίκα. Ναι, αλλά είπε γυναίκα, αλλά είπε κάτι που είναι δική του σκέψη και είναι δική του επιθυμία. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι γυναίκες πολλά χρόνια βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από την επιθυμία που δημιουργούν. Σε αυτό λοιπόν όλα τα παιδιά είναι φανταστικοί. Κάτσε. Γιατί είναι όλοι πολύ σεξ και δημιουργούν μεγάλη επιθυμία. Έβγαλα όλα μου τα ρούχα και άρχισα να χορεύω γυμνός μέσα στο θέατρο. Είναι το δύσκολο, ρε παιδιά. Έσκησα την μπλούζα μου, έκανα κυλιόμουν κάτω. Ουρλιάζαν τα κορίτσια, χαμόρωσα. Ναι, έκανα να μην. Οχτώ γυναίκες, αφήνω λίγα αγόρια. Ούτε τίποτα, ούτε μια περούχα. Έχεις μια φωτιά για το τσιγάρο που θα μου δώσεις. Τι επιθυμείτε. Τι επιθυμείτε, τι επιθυμείτε. Αυτό. Απάντησε, Γιώργο. Αυτό. Εγώ. Τι επιθυμείτε. Εγώ το ρωτεύτηκα με μουστάκι και τρίκοκο. Το παραδέχομαι και με κάποιο τρόπο παραδέχεται. Αλλά όχι, όχι, αλήθεια, εντάξει. Όχι, μου βγαίνει η παλέχη μου γιουκλάκτε. Λέει. Κριστίνα. Τα χάπια μου. Μας έχει βάλει στην μούπα. Αγάπη μου. Ήσασταν τόσο χαριτωμένοι. Είσαστε μάλλον τόσο χαριτωμένοι. Ναι, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, γυρίζει ο Χιλάκης σπίτι του, πέφτει στο κρεβάτι με την Αθηνά και της λέει «Πόπο, πέθανα σήμερα στα τακούνια». Ναι, πέθανα στα τακούνια. Τα τακούνια όμως δεν θα τα άντεχα. Και πάτε πάνω κάτω, τι ώρα. Κάτσε να μιλήσω. Άντε, πες. Θέλω να πω. Πες. Δεν θα άντεχα να ήταν μια από τις μέρες αυτές να. Αυτό. Να. Τι. Να μιλήσω. Αυτό ήθελες να πεις. Τι. Να διαθετήσω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ενθουσιασμένη. Κάτι άρεσε πάρα πολύ. Να κάτι που θέλω να κάνω χρόνια. Γιατί ήρθες στην εκπομπή, γιατί δεν γουστάρουμε σένα και δεν γουστάρουμε τις υπόλοιπες. Να το μεταμορφώσει. Αυτό είναι το φιλί του Ιού. Τι να μας πει η Φανή Αρντάν. Φανή Αρντάν. Η Φανή Αρντάν. Τι τώρα. Τώρα, βγάλτε. Αμήν. Αλλά το έχει κάνει κι άλλος. Τώρα δεν το έχεις. Συγγνώμη. Μέχρι τα πόθη τώρα. Κοίτα, συγγνώμη, τα τρία συστατικά της παγκόσμιας είναι μωρία, τρέλα, προδοσία. Είναι θηλυκά. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη. Κύριε Στέργιοβλου, ως μητέρα του έργου, να επιβάλλετε μια τάξη, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ. Δεν είναι, όταν τα βγάζω έξω, έτσι κάνω πάντα. Μουσικό, έτσι. Εδώ. Δεν ξανασκεφτείτε το αυτούς. Ωραία, δεν κιόλα. Παιδάκι μου, έτσι μας έψε σε όλους. Κι εγώ τι έγραψα. Έχεις το γάμο, τελειώνει η ζωή. Τέλος. Γεια σου, Κοσμά. Τι κάνεις ακριβώς τώρα? Τι κάνω, ήρθα να δω που είναι τα ρούχα μου, που είναι τα πράγματά μου. Αυτό είναι το ρούχο μου. Πρέπει τα μποτάκια να γυαλιστούνε, να ισιώσει το τακούνι και μέσα στο φόρεμα υπάρχει αυτό που λέμε φουρό.
Το φουρό λοιπόν που λέτε, να το δείξουμε από κάτω. Από κάτω, ναι. Δείτε, είναι μια πολύ σύνθετη κατασκευή που έχει μεταλλικά και πλαστικά στεφάνια, πολύ σκληρά, τα οποία μπαίνουν στο γόνατο όταν γονατίζεις, δεν σε αφήνουν να κάτσεις και δεν σε αφήνουν και να περπατήσεις. Η γιαγιά είναι ντυμένη ήδη και έτοιμη. Βάζει καφέ. Να ρωτήσω όλους σας κάτι. Μη με δείχνεις απειλητικά, φοβάμαι. Και τι να πω. Λοιπόν, τόσα χρόνια στην λογοτεχνία, στις ταινίες, στη μουσική κτλ. Τραγουδιέται η γυναίκα. Okay. Εντάξει, μιλάνε, οι ποιητές μιλάνε για τη γυναίκα, ή αυτό μιλάνε, η ζωγράφοι ζωγραφίζουν τη γυναίκα. Ναι. Γιατί κανείς δεν μιλάει για τον άντρα. Γιατί ζηλεύει. Όχι, δεν ζηλεύω ρε παιδί. Απλά θέλω να πω, γιατί έχουμε μια πραγματικά απορία. Η ρόλη είναι άντρες. Τι ποιοι. Η μεγαλύτερη θεατρική στα έργα. Είναι ανδρική. Και πρόσφατα ανέβηκε η γυναίκα στο σαρίδι. Άντρες παίζανε τον ρόλο. Δεν μιλάω για το θέατρο. Δεν μιλάω για το θέατρο. Μιλάω γενικά. Για την έμπνευση, λες. Δεν μιλάω για το θέατρο. Μιλάω γενικά γιατί. Για αυτό το μυστήριο που έχει, ας πούμε, η γυναίκα. Γιατί σε ενοχλεί. Καθόλου δεν με ενοχλεί. Καθόλου, καθόλου. Απλά θέλω να έχω μια πορεία. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, και η γυναίκα εμπνέει την τέχνη. Περισσότερο από τον άντρα. Σε αυτή την ερώτηση, συγγνώμη, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γιατί αν δεν το καταλαβαίνεις, βεβαίως δεν θα γράψεις ποτέ ένα έργο εμπνευσμένο για μια γυναίκα. Ούτε θα παίξεις για μια γυναίκα εμπνευσμένο από κάτι. Αυτό είναι κάτι τώρα που υπόψη δεν το έχεις. Μιλάμε μέχρι τα πόθη τώρα. Κοίτα, συγγνώμη, τα τρία συστατικά τη παγκόσμια γλώσσα είναι μωρία, τρέλα, προδοσία. Είναι θηλυκά. Comme un défi. Et moi j'éprouve quelquefois, oui, l'envie d'être apprivoisée, d'arrêter mon cinéma et de tout partager. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη. Τις γυναίκες τις ζηλεύουμε γιατί δεν μπορούμε σε σχέση με τη ζωή, με τη γέννα, με την πραγματικότητα. Άλλαξε ύφος. Άλλαξε ύφος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Ο άντρας είναι εξουσία, παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άστι μπορεί την εξουσία. Τώρα πια αυτό μιλάμε. Από εκεί ξεκινάει. Από τον Κώστα. Λοιπόν, εξουσία. Κανονικά. Εγώ δεν είμαι εξουσία. Αυτή είναι η Κώστα. Να ξέρει πόσο εξουσία είσαι, Αργύρη Ξάφη. Καθόλου τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν θέλω να έχω τίποτα. Πάρτο αυτό, μην το πετά αυτό. Θέλω να πω ότι ρε παιδί. Κοίτα μου, ρε, τι όμορφο είσαι, μωρέ. Κοίτα μου, ρε, με το είσαι τόσο εξουσία που δεν σε αφήνει να μιλήσει. Κοίτα μεσούλα, μεσούλα, δαχτυλίδι. Κοίτα κίνηση. Κοίτα μου, ρε. Θέλω να παραδεχτείτε ότι ζηλεύετε τις αντρικές παρέες. Μόνο αυτό τι μα είσαι καλά, βεβαίως τι ζηλεύουμε. Είμαστε κατώτερα. Στο μόνο πράγμα που υπερτερείτε. Οι αντρικές παρέες δεν παίζονται. Αυτό μόνο. Έχουμε εγώ τι ζηλεύω. Και έτσι κάνει από τις φίλους και περνάς μέσα τους μια χαρά. Εμίλια. Άμα θες απάντηση δεν ξέρω. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν καταλαβαίνεις. Τι λες, εμείς δεν έχουμε παίξει τάβλο, δεν έχουμε πει. Εδώ πέρα εγώ πηγαίνω στο γήπεδο. Το μόνο λόγο που μπορεί κάποιο να ζηλέψει αντρικές παρέες είναι γιατί οι άντρες όταν κάνουν παρέα κλπ. Διασκεδάζουν. Και αφήνουν τον εαυτό του ελεύθερο τώρα, μην τρελαθεί. Όχι. Κάνουν τα πάντα. Διασκεδάζουν. Οι γυναίκες αρχίζουν και λένε τα προβλήματα. Υπάρχει αυτό. Δηλαδή, επικοινωνούν το πρόβλημα το ένα το άλλο. Τώρα τελευταία και οι άντρες είναι πιο κλειστοί. Δεν λένε τώρα ο ένας τον άλλον τόσο τα με λεπτομέρεια τα δικά τους. Οπότε υπάρχει και λίγο χρόνο για διασκέδαση. Ποια από αυτές τις γυναίκες, Νίκο, θα μπορούσε να είναι μια ωραιότατη σατανική γυναίκα στην παράσταση. Όλες. Όχι, περιμένετε. Με βάση την αληθινή τους έτσι ψυχοσύνθεση. Όλες. Στον Νίκο ρώτησε. Αυτά τα δύο αγγελικά πρόσωπα δηλαδή που όλοι ξέρουμε ότι κρύβεται από κάτω. Κάντε είναι ίσως το χειρότερο. Οι άλλες είναι πιο καλές. Κοίτα, το στοιχείο του διαβόλου είναι παραπλάνηση έτσι. Δεν είναι. Το στοιχείο του διαβόλου είναι παραπλάνηση. Ναι, ναι, και αυτός. Έτσι λέγανε και στο Μεσαίωνα και πήγαν το ωραίο κορίτσιο στην πυρά. Έχεις πιει. Πολύ. Τι να πω. Δεν περίμενα να σε δω μετά από τόσα χρόνια κι έτσι. Ούτε κι εγώ. Τι συμβαίνει.
Έγινε ένας φόνος και θέλω να το καταγγείλω. Τι φόνος? Ο δικός μου. Είναι περίεργο γιατί τις έχω δει και τις δύο στο θέατρο. Και είναι πολύ όμορφες. Όσο πιο κακά παίζουν, τόσο πιο πολύ τις λατρεύεις. Τόσο πιο πολύ θέλεις να τις βλέπεις. Εννοείς κακές. Ένα κοντινό πλάνο θα ήθελα στον κύριο Καραθάνο, γιατί όντως γυάλισε το μάτι του. Το θέμα είναι για ποια από τις δύο γυάλισε τόσο πολύ. Α, κάποτε θυμάμαι την Ιωάννα. Έχει την Ιωάννα. Θα το δω. Κρατώντας ένα μεγάλο σπαθί και μιλώντας έτσι, σαν παιδί ήσουν έτσι πάνω της. Δεν αλλάζω γνώμη, Φώτη. Δεν σ' αγαπάω πια. Με έχεις διαλύσει. Η μόνη λύση είναι το διαζύγιο. Όσο πιο γρήγορα το πάρεις απόφαση, τόσο καλύτερα. Αν δεν σε έχω εγώ, δεν πρόκειται να σε έχει κανένας. Εγώ είμαι πιο φίλη μου, την αγαπάω πιο πολύ. Ο Εμίλιος πόσο γυναικάρα είναι, για πες. Το ξέρω, το φανταζόμουν. Νταρντάνα. Παιδιά, στη Φανή. Τι να μας πει η Φανή Αρντάν. Φανή Νταρντάν. Φανή Νταρντάν. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Είναι φάση, δεν είναι? Μιλήστε. Γιατί το δωμάτιο του αδερφού μου είναι κυκλωμένο? Και πώς ξέρετε να φάνε το δωμάτιο του? Εσείς δεν ήρθατε ποτέ εδώ. Γιατί όλες ήρθατε προς το δω. Αδερφέ μου, αδερφέ μου, άνοιξε μου και έγινε. Τι σημαίνει? Αδερφέ μου! Μη φωνάζετε, σας παρακαλώ. Ο αδερφός σας είναι μικρός. Είμαι η Πιερέτ και είμαι η πιο περπατημένη. Όταν βγήκε και έκανε ντου στη σκηνή επάνω στο θέατρο, είναι... Όχι, δεν κοιτά, δε, όχι για την παπά, δεν μιλάω για την παπά. Τον Εμίλιο λέω. Ναι, έχεις ανέα. Ναι, μην τα δικά μας. Δεν βάζει να ήθουμε στο μαχαίρι. Μα τον είδες πως βαίνει, τον είδες. Τι εννοείς όταν μας έσκασε, ώσπου να καταλάβει, ώσπου να αυτό. Αυτός δεν κατάλαβε. Εγώ λέτε. Για σένα λέτε. Εγώ λέτε. Γιατί ήταν τόσο αθώος που δεν μπορούσε ούτε να ελιχθεί, ούτε από εδώ. Ενώ πώς θα έπρεπε να το κάνει. Επονείρο μίλησε. Μήπως αυτό το λες με την παλιά λογική της γιαγιάς, ότι δεν χρησιμοποιείς τα τερτύπια του περασμένου αιώνα, ήταν πιο μοντέρνος, πιο... Όχι, ξέρεις, οι άντρες είμαστε πιο μονοκόμματοι σε κάποια πράγματα. Και όταν πάμε τώρα στο έργο, δηλαδή, που πρέπει... Μια χαρά κοριτσάκι, ωραίο. Έχει μια συγκεκριμένη αυτό, είναι δύσκολο τώρα, δεν γίνεται. Βγαίνουμε και μαλώνουμε σαν να είμαστε... Άντρες. Κοκόρια. Από την Κατζίνος, ξέρω τι αυτό. Δεν είναι σωστό. Με ποιο συνάντησες περισσότερες δυσκολίες με τις μεταμορφώσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια παράσταση που δεν είναι βαμμένοι γυναίκες, δεν φοράνε περούκες, δεν, τίποτα, είναι όπως είναι. Είχα μια άλλη γυναίκα. Το φουστανάκι του, το ωραίο, το μαύρο, το σωστό. Είχα μια άλλη γυναίκα. Είναι ταυτά στο φόρεμα. Όχι, είναι αδιάβροχο. Ένα θόρυβο ωραίο κάνει. Ναι, είναι ένα υλικό έτσι σκληρό και αυτό. Όλα αυτά είναι δουλειά της Έλλης. Της Έλλης Παπαγεωργακοπούλου. Άλλη συμμαθήτριά σας. Η συμμαθήτριά μου. Πόσο χρόνο είναι, ομήλικοι είμαστε όλοι. Όλοι. Ίδιο έτος όλοι. Σαν και εμένα. Για πες, για πες. Είναι πανέμορφη αυτή τη έντους όλους. Πάρα πολύ ωραία. Με ποια συνάντησες λέω περισσότερο. Με ποιον συνάντησες δεν απαντάει, περισσότερο. Να τον ντύσω. Όχι, να τον κάνεις. Να τον ντύσω. Ναι. Να το μεταμορφώσει. Αυτό είναι το φιλί του ιού. Είμαστε και 12. Μα. Με αυτόν, με αυτόν. Ένα υπέροχο κεφάλι. Τι να κάνει, το σώμα του δεν. Πλάτη, δεν το ντύνεται εύκολα γυναίκα. Και η νοοτροπία. Είναι πολύ άντρα αυτό. Είναι καλό παιδί. Καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν μπορούσα τη σκοτεινιά αυτή τη γυναίκα, αυτό που σου έλεγα πριν. Ναι. Και αντιστεκόμουν απέναντι σε αυτό και προσπαθούσα να βρω. Μωρέ, αυτό ο καλό ρόλο που έχω να κάνω. Το χαριτωμένο. Τι πρέπει να βρω για να τον δικαιολογήσω? Δεν δικαιολογείται. Σου είπε κανεί ότι είναι καλύτερο από τη Φανή Αρντάν? Μου το είπε η ίδια η Φανή. Τι κάνει η Φανούλα? Καλά, παιδιά. Καλά, χαιρετίσματα. Όλοι. Σε ποιον από εδώ στην παρέα έκανε τράκα ή Πενελόπ Κρούζ τσιγάρο? Σε αυτούς, από τους δύο. Ή στον Καραθάνο ή στον Εμίλιο. Δεν έκανε πλάκα το... international της παράστασης. Ναι, international. Ναι, έκανε τράκα. Και οι πολλοί μαζί. Και? Μιλιάνο, Νικόλα. Αγγούστο. Αγγούστο, μάλλον. Πόσα λεφτά βγάζει αυτή η άτιμη, ένα τσιγαράκι που σε αγοράζει. Στην Ιωάννα κάνει τράκα ο Μπίλι Ζέιν τώρα.
Μην ξέρω γι' αυτό. Παίζει κάτι τέτοιο. Αν κάπνιζε. Και εγώ κέρασα καφέ στο Χάρβι Καλτέρ. Τι θέλετε τώρα. Πώ μου γιώνανε το Χάρβι Καλτέρ. Στο Χάρβι Καλτέρ. Καϊτέλ. Ο Χάρβι. Ποιο θα μου πει ποιε γυναίκε τον εκνευρίζουν. Θέλω να μείνω σε αυτό και θέλω να πάρω μια απάντηση. Αργή, μίλα. Ποιε γυναίκε με εκνευρίζουν. Σήμερα, ναι. Μην εκθέσουμε και ονόματα τώρα. Μακάρι, θα το ήθελα. Θα με εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Μπορούμε να πούμε και εμεί. Πε κάποια που να έχει πεθάνει. Ναι, να πείτε. Να μου πει να είστε στην εκπομπή καραξώθηκο. Να ζει και που να ζει. Για μπε. Ενώ ποιο είδο ξέρει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκε που προσπαθούν παραπάνω από όσο χρειάζεται, δηλαδή να το παίξουν και άντρε και ότι τα ξέρουν όλα και ότι είμαστε ίδιοι και τα πάντα και δεν αναγνωρίζονται σε αυτέ που θέλουν να τι. Αυτέ. Κάποιο από εσά το είπε, δεν θυμάμαι ποιο, ότι δεν του αρέσουν οι γυναίκε που βρίσκονται στα άκρα του φίλου του. Δηλαδή πάρα πολύ φιλικέ και πάρα πολύ ακραία. Αυτό έχουν νομίζω να κάνει με σεξουαλικότητα. Δηλαδή δεν έχει κάνει με το γούστο αυτό καθεαυτό. Ναι, μπορεί κάποιο να μην αρέσει. Ποτίζει τα πάντα. Μπορεί να αρέσει. Το γούστο ποτίζει τα πάντα. Δηλαδή είναι και συμπεριφορά και όλα. Εσύ, Νίκο, γιατί δεν μου λέει πολλά πράγματα. Τι δεν του λέει. Αυτό δεν μου πέφτει λόγο. Γιατί δεν σου πέφτει λόγο. Είναι δικό του το σώμα που θέλουν να κάνουν. Αυτέ που με εκνευρίζουν πάρα πολύ είναι αυτέ σαν αυτή την αντιπρόεδρο, την υποψήφια, την Μπέιλι. Τι γυναίκε κυνηγού. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο με αυτή την κυρία, καταπληκτικό, και θα ήθελα να το δούμε όλοι μαζί, να το σχολιάσουμε. Επιτέλους, να μπορέσει και εσύ να εκφραστείς λίγο παραπάνω. Okay. Αυτή μπορεί να πουλάει και σε στόχους. Έχει ένα. Έχει τέτοια χαρά. Τι είναι που λέει? Σε στόχους η φωτογραφία της, η φάτσα της. Δηλαδή πραγματικά σου γεννάει. Και με γιαούρτι συνδυάζει. Ναι, την κουντολίζα ράι, τα παιδιά δεν θέλετε. Την κουντολίζα ράι. Να φτιάξει παλιό. Χρόνια αποθυμένο. Born in a hospital in Idaho. Didn't meet McCain until a week ago. And now she might be our next VP. She openly admits that she used to smoke weed, which normally would be totally cool with me, but she said she didn't like it, and that is suspicious. Now she lives in the coldest state. Her husband took her fishing on their very first date. They got married and had five kids. She was doing politics while he was catching squids. Sarah, Sarah Palin, queen of the Alaskan frontier. A card-carrying member of the NRA. Disagree with her and she'll blow your ass away. Sarah's very fond of shooting moose, bald eagles, puppies, and even a goose. But Sarah isn't known for trying to conserve. She wants to drill for oil in a protected reserve. Doesn't support abortion or being gay. It's not her fault, just the Republican way. Sarah. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πόσες μικρές Πέιλιν έχετε συναντήσει στη ζωή σας. Συναντάτε κάθε μέρα. Μικρές, μεγάλες. Αυξάνονται και πληθύνονται, η αλήθεια. Γιατί, αφού πραγματικά από τη φύση τους είναι τόσο μπροστά από μας, δεν χρειάζεται τόσο ζόρι. Αλήθεια, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή είναι τζαμπακόπος, ας πούμε. Καταρχήν, αυτό είναι μια γυναίκα που μιμείται άντρες. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα είναι ό,τι χειρότερο. Ακριβώς, ναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Είναι το αντίθετό μας. Mm-hmm. Και μάλιστα... κακούς άντρες. Ναι. Ούτε καν καλούς άντρες. Ναι. Υπάρχει αυτή η βλακεία στο μάτι όμως. Η οποία την προδίδει. Ότι είναι φανή βλακεία. Δηλαδή μας βάζει στο παιχνίδι, ας πούμε, να μπούμε μέσα στην αρένα και να παίξουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο, να τρέξουμε, να καρφώσουμε τον τάβρο, ας πούμε, και μετά λέει γιατί μπήκε και μου το παίζει τα βρωμάχα στο παιχνίδι. Εσύ με ρίξες μέσα. Εσύ γιατί έχεις διαλέξει να είσαι γυναίκα, ας πούμε, γυναικάρα. Και οι άλλες διαλέγουν να είναι άντρα. Γιατί ήρθε στην εκπομπή, γιατί σε γουστάρουμε σένα και δεν γουστάρουμε τις υπόλοιπες. Οι γυναίκες δεν κάνουν τελεία, έτσι. Γιατί δεν κάνουν τελεία. Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Σας παρακαλώ, χαρά μας. Εγώ νομίζω ότι η μονάδα πρόσωπο, όταν είναι πολιτικός, δεν είναι αν είναι γυναίκα ή άντρα. Είναι να κάνει κάτι. Και για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία όταν κάποιος είναι έτσι. Τι παίρνετε, σας παρακαλώ. Τι παίρνετε. Ενθουσιασμένοι. Μας άρεσε πάρα πολύ. Κάτι που θέλω να κάνω χρόνια. Σας έλεγε τι ωραία.
Άντε, άντε, πάμε. Ήρθε η ώρα του διαλύματος. Ελάτε πίσω, ελάτε. Εγώ το πολιτικό θα το πω. Μπήκε τελεία, μπήκε τελεία. Η Πέλη είναι κακή διανομή. Ψεύτρα από ψεύτρα. Τελειώσαμε. Και πολλά είπαμε. Δεν τη αξίζει τόσο που τη είπαμε. Όντως. Ναι. Όμως αξίζει τόσο που τη είπαμε. Μα δεν το λέμε. Εγώ δεν μίλησα για αυτή συγκεκριμένα. Για αυτό το είδος. Αξίζει ένα σχόλιο. Όχι η Πέλιν, η Σάρα Πέλιν, αλλά ο τύπος αυτός. Ναι, για τον τύπο μιλάμε, βέβαια. Όπως είναι μια γυναίκα η οποία φοράει τεταγέρ της και ας πούμε και θέλει να μιλήσει σαν πολιτικός με αυτά που όπως λέει και λέει τις βλακίες. Και δεν μιλάω για τις γυναίκες μόνο. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που φοβάται. Και από το φόβο του έχει γίνει ένα πράγμα περίεργο. Ναι, ναι. Τι ακούσε κάποια στιγμή που είπε να σβήσει το φως. Εσείς απάντησε. Ναι, μια βρισιά. Μια βρισιά. Να το πληρώσω το. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Είναι τόσο το χειρότερο για σένα. Όλοι τη στιγμή που σαν ξάκουσα, άκουσα ένα παράξενο ήδη. Κοίταξα την πενταλόγια στο κομμάτι της ακούσας και την είδα μπροστά στο καθρέφτη με ένα πράγμα στα χέρια της που γυάλισε. Τα μαχαίρι και το ακόμησε. Μικρή τρελή, όλα αυτά που διαβάζει σου γυρίσα το κεφάλι. Αυτό που κρατούσα στα χέρια μου ήταν η άσπρη φυτισένια βούτσα των μαλλιών που την καθάρισα στις 3 ώρα το πρωί. Δεν υπάρχει ώρα για τις βούτσες. Η Αυγούστα, σε πιστεύουμε. Είμαι η Αυγούστα και δεν αισθάνομαι καλά. Αν κάποια υπερφυσική δύναμη σας έλεγε ότι μια εβδομάδα, μια μέρα θα έπρεπε να είσαστε γυναίκες, αληθινές γυναίκες. Φυσικές. Φυσικότατες γυναίκες. Ναι. Τι δεν θα αντέχατε από τις δουλειές των γυναικών. Από τις δουλειές. Από τις λειτουργίες, από τις δουλειές των γυναικών. Το κρεβάτι. Τι. Μαρία, συγκεντρώσου λίγο. Σε λίγο επιτυχημένο το κάστρο. Ως καμαριέρα μίλησε, παιδιά. Ως καμαριέρα. Η Λουίζα έχει τρελαθεί, δεν ξέρει πια τι λέει. Να στρώνει το κρεβάτι. Τι εννοεί το κρεβάτι, Χριστό. Εννοώ ότι αν για μια εβδομάδα πρέπει να ήμουν γυναίκα αληθινή και να έπρεπε το βράδυ να ξαπλώσουμε έναν άντρα ο οποίος θα ήθελε, ας πούμε. Οτιδήποτε θέλει ένας άνδρας. Ναι, δεν θα, αυτό δεν άλλο. Αν ήσουν γυναίκα, γυναίκα όμως δεν θα ήσουν γυναίκα. Δεν θα έφαγες τη συνείδηση. Όχι, είναι σωστά. Αν ήμουν γυναίκα, θα μπορεί να μάθω. Ήθελες και πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο κουράστικο. Θα ήθελα να διαβρύνω το μυαλό μου. Αρέσει γυναίκα. Να χαμηλώσει με το παιδί από τις γυναίκες. Καλά, θα κάνεις και κάτι άλλο μέσα αυτή τη βδομάδα, φαντάζομαι. Δεν θα έχεις Χρήστο μου, σου απάντησε. Είπε. Πες το παιδί μου. Είπαν ίσως για μια εβδομάδα γυναίκα, αλλά μπες αυτή τη εβδομάδα θα κάνεις και τίποτα άλλο, γιατί μόνο αυτό ας πούμε. Σε ένα κρεβάτι. Θα και κάτι άλλο. Θα λες, θα λες, θα αντέχω. Όπως. Όπα, τι γυναίκες είναι για το σιδερώμα, φίλε. Ποιο. Στο μαγείρεμα τις εξωσκόνες να το κάνεις. Αλλά δεν είναι απαραίτητος γυναικείες δουλειές τώρα αυτά. Στην εγκυμοσύνη, ας πούμε. Εσύ δεν μαγειρεύεις. Δεν θα άντεχα. Δεν θα το πεις ποτέ. Η Μίδια λέει το φοβερό. Κάτσε να μιλήσω. Άντε πες. Θέλω να πω. Πες. Δεν θα άντεχα να ήταν μια από τις μέρες αυτές να... Αυτό να... Τι. Αυτό ήθελες να πεις. Τι. Να διαθετήσω ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Δεν θέλεις αυτό. Αυτό που παθαίνετε κάθε μήνα. Γιατί θα ήταν πολύ καλό. Η Μίδια, συγγνώμη, πες τώρα Νίκο τι λέει. Ότι μια φορά, τρεις φορές θα πάω στον πόλεμο παρά μια να γεννήσω. Θα τον κάναμε τη βδομάδα που δεν θα ήταν. Αυτό δεν τα αντέχαμε. Τι γέννατε. Τα τακούνια που δοκιμάσατε τι σημαίνει. Μιλάει παιδιά. Καλά που το έφτιαξες αυτό. Αυτό που λέτε το ζηλεύω απόλυτα στις γυναίκες. Και την περίοδο και τη γέννα. Γιατί είναι. Θα ήθελα πολύ... να το περάσεις. Ναι, θα ήθελα να το περάσω. Μπράβο σου. Θα ήθελα να το περάσω. Οι περίοδες δεν είναι και όταν, και όταν λένε, ας πούμε, όταν παραπονιούνται οι γυναίκες, όταν είναι έγκυες, που θα χαλάσει η σιλουέτα και πώς θα κουβαλήσω αυτό το πλάσμα μέσα και τέτοια, αυτό το ζηλεύω αφόρητα. Θα ήθελα να το ζήσω. Δεν γίνεται να το ζήσω. Αυτό το θέλω. Τα τακούνια όμως δεν θα τα άντεχα. Και πάτε πάνω κάτω. Σωστά. Τι ωραία. Τα τακούνια δηλαδή, λέω, απορώ πώς γίνεται αυτό το πράγμα και ακόμα περπατάτε κανονικά, δηλαδή τρελαίνες. Εσύ Κοσμά, εντάξει, είσαι καθιστός περισσότερη ώρα, αλλά και όταν πήγαινε να έρθει. Κάνεις και εσύ τους όμους. Εγώ το τακουνάκι το φοράω, δεν το κάνω θέμα τώρα. Θέλω να καταγγείλω τον συνάδελφο προσωπικά, ο οποίος τεχνιέντος και επιμελώς για τον εαυτό του, πάντα κάθεται κάπου. Πήγαινε να πάρεις τα χαρπάκια σου να γεννήσεις. Θα πάρω παρόλο που την έχει μία γεραγικός από μένα. Μην της κρατάτε κακία, κακόμοιρο κορίτσι μου. Μαμά, γιαγιά, παιδί τα πόδια σου πλέον χαρά. Είμαι η γιαγιά και με φωνάζουν μάμι. Ε,
Έβγαλα όλα μου τα ρούχα και άρχισα να χορεύω γυμνός μέσα στο θέατρο. Σιγά το δύσκολο, ρε παιδιά. Έσκησα την μπλούζα μου, την έκανα. Κυλιόμουν κάτω, κάτω. Ουρλιάζαν τα κορίτσια, Αχτώ γυναίκες, αφήνω λίγα αγόρια. Ούτε τίποτα, ούτε μια περούκα. Έχεις μια φωτιά για το τσιγάρο που θα μου δώσεις. Τι επιθυμείτε. Γιατί επιθυμείτε, είπε το. Αυτό. Απάντησε, Γιώργο. Αυτό. Εγώ. Τι επιθυμείτε. Δεν το ρωτεύτηκα με μουστάκι και τρίκοκο. Το παραδέχομαι και με κάποιο τρόπο με παραδέχεται. Αλλά όχι, όχι, αλήθεια, εντάξει. Όχι, μου βγαίνει που αλέχει μου κλάκ, παιδί. Κριστίνα. Τα χάπια μου. Μας έχει βάλει στη μάπα. Αγάπη μου. Ήσασταν τόσο χαριτωμένες. Είσαστε μάλλον τόσο χαριτωμένες. Ναι, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, γυρίζει ο Χιλάκης σπίτι του, πέφτει στο κρεβάτι με την Αθηνά και της λέει «Πόπο, πέθανα σήμερα στην τακούνια». Ναι, πέθανα στην τακούνια. Κύριε Στέργιο Γλώσσο, μητέρα του έργου, να επιβάλλετε μια τάξη σας παρακαλώ. Δεν μπορώ. Δεν είναι, όταν τα βγάζω έξω, έτσι κάνω πάντα. Δεν ξανασκέφτε το αυτούς. Ωραία, δεν κιόλα. Παιδάκι μου, έτσι μας έψε σε όλους. Κι εγώ τι αγαπώ. Έτσι στο γάμο τελειώνει η ζωή. Τέλος. Και είμαι η πιο περπατημένη. Είμαι η Αυγούστα και δεν αισθάνομαι καλά. Είμαι η Λουίζ, 25 χρονών. Είμαι η Σουζόν, είμαι έγκυος. Είμαι η Γκάμπη και είμαι η πιο όμορφη και η πιο πλούσια. Είμαι η γιαγιά και με φωνάζουν μάμι. Είμαι η Κατρίν, θέλω να την κάνω. Είμαι η κυρία Σανέλ και έχω ένα μυστικό. 8 γυναίκες, αφήνω λίγα αγόρια. Τόσο πιο κακά παίζουν, τόσο πιο πολύ τις λατρεύεις. Αγάπη μου. Επιθυμείτε. Γιατί ήρθες στην εκπομπή, κυρία μου. Γιατί σε γουστάρουμε εσένα και δεν γουστάρουμε τις υπόλοιπες. Έχεις μια φωτιά για το τσιγάρο που θα μπούσεις. Σε αυτή την κάθοδο έτσι που είμαστε με τα τακούνια και έχουμε όλοι μυϊκούς σπασμούς στις γάμπες και πηγαίνουμε κάποια στιγμή έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, γυρίζει ο Χιλάκης σπίτι του, πέφτει στο κρεβάτι με την Αθηνά και της λέει «Πόπο, πέθανα σήμερα στα τακούνια». Ναι, πέθανα στα τακούνια. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Τι να πείστε. Περίγραψέ μου τη σκηνή αυτή, βρε Αθηνά, θα τρελαθώ. Ε, τίποτα, είναι μια σκηνή πάρα πολύ κουρασμένος ο Εμίλιος. Βγάζει τη φούστα στο κρεβάτι και μου λέει «Πώς περπατάτε με αυτά τα παπούτσια, ήθελα να ξέρω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω». Και δεν φοράνε και λεπτό τα πούλια. Και δεν είναι λεπτό, είναι ένα χοτρόπο. Δεν μας φέρνατε κάτι βοηθητικά που παίρνουν στην άκρη των παιδιών. Ναι, ναι. Παιδιά, συγγνώμη, εγώ φόρεσα φέτος στο καλοκαίρι τα κούνια λεπτά. Και μεγάλα. Πώς αισθάνθηκες? Λοιπόν, πρόσεξε. Πού? Από τα κούνι σε τα κούνι. Σε κάτι εξτραβάσια που κάναμε τα βράδια. Το έχω, φαίνεται. Το ζητάει ο οργανισμός. Είναι η γάμπα. Ήταν λεπτό τα κουνάκι μεγάλο. Κόκκινο. Πόση ώρα? Δεν μπορούσα να περπατήσω. Πόση ώρα το φορέ? 5 λεπτά. Άρα 5 λεπτά και άλλο 2 ώρες που είμαστε. Ναι, αλλά δεν χρειάστηκε παραπάνω. Να το βλέπατε το λούλι, δεν το είδες. Δεν μπορούσα να κάνω βήμα. Πάντως πριν που είπε, θα μιλήσω για μένα, παιδιά. Ευχαριστώ. Πάντως πριν που είπες, κοιμήσου. Πριν που είπες ότι για την Αθηνά που γυρίζω σπίτι και πώς είμαι με τον τακούνι και όλα αυτά, εγώ την ερωτεύτηκα με μουστάκι και τρίκοκο. Σε μια παράσταση. Έχει κάτι λέει αυτό τη σχέση σας. Μετά το ρόλο που κάνω σε αυτό οι γυναίκες έχει ενδυναμωθεί ο ερώτας. Είμαι συντονίζω ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ πάνω στη σκηνή με... Όχι, μισό, μισό. Για πες με, Εμίλια, πώς γνώρισες την Αθηνά? Εγώ πήγα με τον φίλο μου, τον Χρήστο, που έπεσε σε μια παράσταση στην τελευταία υπηρέτρια. Μάλιστα. Και βγαίνει... Ο Γιαγκούλας. Ο Τρικοφός. Ο Τρικοφός. Ο Τρικοφός. Ο Πίπης. Σου λέω, με το που ξεκίνησε η παράσταση, σταμάτησα να βλέπω το φίλο μου το Χρήστο. Ξύπνησε γυναίκα μέσα σου. Ναι, μάλλον. Ναι, ξύπνησε το γυναικείο φίλο. Αυτό με βοήθησε. Νομίζω πως προϋπήρξε της πρότασης του Νίκου Καραθάνου αυτό. Έτσι νομίζω. Και έχεις κληρονομικό χάρισμα και είδες τα προσωπικά. Αυτό κι εγώ, ας πούμε, δεν άφησα παράσταση που να μην δω. Γυναικεία. Στις 8 γυναίκες δεν άφησα. Και πρόβες. Και πρόβες. Πολύ γυναικεία. Χαιρόσουνα, Μας έχει βάλει στην μάπα. Αγάπη μου. Αυτή νύχτα μένει αιώνες παγωμένη.
καταφύγιο. Κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν ερώτα επίγειο. Αγάπη μου. Ήσασταν τόσο χαριτωμένες. Είσαστε μάλλον απίστευτη. Τόσο χαριτωμένες. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτα, όντως. Εγώ δεν περίμενα ότι θα γελούσε τόσο πολύ. Και στην αρχή, όταν μου είχαν πει ότι αυτή την παράσταση. Όμως, είχα και μια επιφύλαξη μετά. Μουσικέ, αυτό το έργο. Όλο, όλο το. Τι είναι, φόρμα, όλο. Εντάξει, αυτό. Ένα μπουλβάρ που κτλ. Και μετά λέω. Εντάξει. Και είναι τόσο γρήγορο. Στα πέντε λεπτά. Στα πέντε λεπτά είχε φύγει όλο το θέατρο από το γέλιο. Ήταν μια πίσω μου εξαιρετικά ξινή. Εξαιρετικά. Ξινή. Είναι αυτέ οι φεστιβάλιστε που πηγαίνουν και. Λένε, τι θα δούμε, ναι, το έκανε έτσι το καναλιό στο λουλούδι, θα πάει πιο δεξιά. Και άρχισε η παράσταση και κάνει. Από πίσω μου. Ήμουν μαζί με μια φίλη μου, τη Μαρία και τη Μαριλένη. Και άρχισε και κάνει. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Τι κάνουνε, τι κάνουνε. 8 γυναίκες, αφήνω λίγα αγόρια. Ούτε τίποτα, ούτε μια περούκα. Δεν έχει λεφτά το φεστιβάλ. Α, πάει πάρα πολύ χάλια. Δεν θέλω να πετύσει κανένα πουθενά να μην κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είμαστε όλοι. Και μετά, παιδιά, από 5 λεπτά αρχίζει και κάνει φίλη τη. Και στα 10 είχαν φύγει κάτω. Το οποίο, εντάξει, είναι επειδή παράσταση. Χρήστο. Φύγει κάτω, 15 μέτρα. Κάτω, κάτω. Κάτω, πολύ χαμηλάκι που είσαι. Λοιπόν. Αργύρι, μου έχουν πει φίλοι. Ο ρόλος, ο ρόλος. Ότι το στυλ Μπρέμπου. Ναι. Είναι, στο στυλ Μπρέμπου είναι πάρα πολύ επιρρεπείς οι νέοι άντρες. Δηλαδή αυτό εγώ θα ήθελα να πω ότι ο πατέρας μου είναι ερωτευμένο. Έμα. αυτό το άλλο. Λέει κάθε φορά αυτή είναι η γυναίκα. Αυτή είναι η γυναίκα, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παπά. Γιατί όμως, τι σου είχε εξηγήσει. Πώς είναι η Μπρέμπου έτσι. Εξηγήστε στην Μπρέμπου ποιο είναι το γυναίκα να ξέρει. Να ξέρει τι πλασάρι. Σαν το αθώο, το γελαστό, το σκεπτόμενο. Κοίτα, είναι μια χυμώδης γυναίκα η οποία είναι πολύ. Μέσα στη χαρά και μέσα στη γλύκα, ναι. Που δύσκολα αντιστέκεται ένας άντρας σαν τον πατέρα μου. Ναι, αλλά πρέπει τότε να ξέρουμε και τον πατέρα σου. Πατέρας μου είναι τώρα μεγάλη ιστορία, τώρα δεν μου είδε ο πατέρας σου. Ο πατέρας μου με είδε. Για τον παπά σου σε υποχρεώνω να μιλήσεις. Η μητέρα σου θα τη δει την εκπομπή. Λογικά πρώτο Θεός θα τη δει. Για τον παπά σου μίλα, παιδί μου. Ο πατέρας μου είναι γνωρίσει. Καλά, ο πατέρας μου είναι απίστευτη περίπτωση. Ο κακομοίρης με έχει δει να κάνω τα απίστευτα. Στην πρώτη παράσταση που είδε, λεγόταν shopping and. Πιπ, πάκινγκ. Λοιπόν, και ο άνθρωπος ήταν. Στην τελευταία σκηνή. Δώσε δύο στοιχεία του μπαμπά σου να καταλάβει. Ο πατέρας μου. Τι είναι ο μπαμπά σου. Είναι. Τι είναι το πολιτεία μου. Μια φοβερή φυσιογνωμία που διατηρούσε μέχρι πρότινος. Εντάξει, ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Περιστέρι, μεγάλωσε εκεί πέρα τέλος πάντων και. Ήταν η Σωτηρία Μπέλου. Ο άνθρωπος που φιλοξενούσε τη Σωτηρία Μπέλου, ναι. Να τραγουδάει στο μαγαζί του. Ντρέπομαι τώρα να τα πω. Και όταν εκείνη δεν είχε λεφτά, τη φρόντιζε. Αχ, αυτό φρόντιζε, δεν το ήξερα και είναι φανταστικό. Όταν ήμουν 3 χρονών. Τριόχρονο, σα πήρε τα μπουζούκια. Τα μπουζούκια στο Τριάννα του Κιλά. Προχωρημένη. Μαζί με έναν ευσίο τη πάλι Βασίλη την ίδια ηλικία. Και μα πήγε το πρωί κάτι 4 ώρες στο σπίτι και μάλλον μα περίμενε στα σκαλοπάδια, είχε τρελαθεί. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι όταν ξανά μετά τα 6-7 χρόνια, 10 που είχε πέσει στην αφάνεια και άρχισε να ανεβαίνει με αυτά τα τραγούδια. Είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον πατέρα μου πάρα πολύ. Τον αγαπούσε, τον λάτρευε. Για το δικό της κέφι ερχόταν και τραγουδούσε στην ταβέρνα του πατέρα σου. Εκεί ήταν μέρα νύχτα, δεν έφυγε. Είχε λατρεία με τον πατέρα μου. Τον λένε λέει Παπαντίνο. Και ο πατέρα μου τον λέει Παπαντίνα. Και το άφηνε κάποια λεφτά να τις ακρατάει γιατί ήξερε ότι. Θα χαθούν. Για να έχει αυτό. Και ένα πρωί χαράματα, μάλλον 4 ώρες ήρθε και φώναζε τα λεφτά, τα είχε χάσει όλα. Είχαμε ανοιχτά τα παράθυρα, ήταν καλοκαίρι. Προσέχανε τη Σωτηρία την Μπέλου, γιατί πήγαινε πολύ συχνά στο σπίτι του παππού μου κτλ. Γιατί έκανε διάφορα αυτή η περίπτωση. Όταν την κυνηγούσαν, πήγαινε εκεί και την. Ναι, τη φύλαγε τα λεφτά ο παππούς μου για να προσέχει. Να τα σπαταλήσει παντού, ξέρει διάφορα τέτοια. Μεγάλη φυσιογνωμία, εντάξει, όντως είναι. Και όταν σε είδε λοιπόν σε αυτό το παλιό σόπινγκ. Ήταν φοβερή περίπτωση γιατί στην τελευταία σκηνή βγαίναμε κάτι φακούδες και. Φακούδες. Ήθελα να πω τέλος πάντων. Φακούς. Βγαίναμε κάτι φακούς και συμβαλεύαμε τον κόσμο τέλος πάντων όπως μας κάνετε εδώ στην αρχή και τέτοια. Και ξαφνικά γυρνάω στον πατέρα μου που έχω κάνει τα εξαμάξει στην παράσταση. Για να μην πω ότι έχω κάνει και θα κοπεί εκπομπή στον αέρα.
Και το βλέπω τον Κακομοίρη να, να με κοιτάει με απίστευτη αγάπη, αλλά κατακόκκινος από την ντροπή του και από το... Τη φακούδα που τον φώτισε. Από τη φακούδα που τον φώτισε. Τι λέω σήμερα, Χριστέ μου, δηλαδή, τόσο σαρδά με έχω να κάνω την περάσταση. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν γίνει κατακόκκινες με αυτά που έχεις κάνει, Αργύριξα. Αυτά που έχω κάνει εγώ. Ναι, όπως ο μπαμπάς σου έγινε κατακόκκινος. Καλά, γενικώς νομίζω ότι εγώ, επειδή είμαι λίγο του γρου, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αυτό τι σημαίνει, τι... Τι πάνω από του γρου ίσια. Είναι λίγο αυθόρμητο. Έχω κατακτήσει αυτό, έχω αυτό το υπερατού εγώ στο θέατρο, ότι είναι το λέω, αυθόρμητος και καλά, έχω το ελεύθερο να πω ό,τι θέλω, να χαλάσω εκπομπές και τέτοια. Να σου πω κάτι σε μήνα μου, με τον Αργύριο τώρα κάνουμε πρόβες για το Φάουστ που κάναμε στο Εθνικό και είχαμε πρόσφατα μια πρόβα, κάναμε έναν περίπου διαγωνισμό. Ποιος θα τολμήσει πιο πολλά. Ανταγωνισμός λέγεται αυτό. Όχι. Διαγωνισμός, θα ήμασταν πολύ. Ένα μέρος του Φάουστ ποιος σκηνοθετεί. Ο Αργύρης. Α, ναι. Ναι, ναι, αλλά αυτός παίζει το Φάουστ. Και εσύ τον παίζει το Φάουστ. Αλλού εγώ. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε ένα διαγωνισμό ποιος θα νικήσει, ποιος θα τολμήσει πιο πολλά. Έχασα. Γιατί εγώ βγήκα, ας πούμε, έκανα, έσκησα την μπλούζα μου, την έκανα κυλιόμουν κάτω, ουρλιάζανε τα κορίτσια, χαμό. Μάνο, είσαι καλά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Βγήκε ο Αργύρης. Δεν θα σου πω τι έκανε, απλά με έσκησε. Έβγαλα όλα μου τα ρούχα και ξαναχορεύω γυμνός μες στο θέατρο. Σιγά το δύσκολο, ρε παιδιά. Θα κοπεί αυτό ή δεν θα μείνει. Θα μείνει. Αλλά το έχει κάνει κι άλλος αυτό. Τι είπα και εγώ ότι είναι πρωτότυπο. Εσύ ήσουν καλύτερος, φαντάζομαι. Παιδιά, εντάξει, το κάνω από την πρώτη χρονιά στο θέατρο αυτό. Έχω καθαρίσει από αυτό το ζήτημα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με το σώμα σου, δηλαδή το εμφανίζει παντού. Όμω μου το ζητήσετε γιατί το τα βγάζω. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό θα το πει εκπομπή. Βγάλτε, να σε παίρνει. Τι τώρα, βγάλτε. Όχι, σε παρακαλώ, Αργύρη, μη. Αργύρη, να κάνεις το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ωραία, για βγάλτε το μικρόφωνο να δούμε. Καλά, να σου πω, δεν έχεις κρίση, μας σου λένε. Για τις 8 γυναίκες ήρθαμε να μιλήσουμε. Όχι για το σώμα του ψάχνου. Ο άλλος θα μας τα βγάλει έξω. Να πω κάτι για τις 8 γυναίκες. Αργύρη, εγώ δεν θέλω, πάντως ο πάρουμε. Θα μιλάει, αλλά κύριος θα γδύνεται. Βάλ το μικρόφωνο, η μάνα σου είμαι, σκάσε. Βάλ το μικρόφωνο πάλι. Κάτσε μάτια μου. Το έβαλα. Δεν του δίνεις ένα χαστούκι σαν και αυτά που δίνεις στην παράσταση. Πάρα πολύ. Αχ, αγάπη μου. Έλα, πες. Ένα παλιοκόριτσο είσαι αυτό, είσαι παλιοκόριτσο. Καλά. Αυτή η αντάκα μου αρέσει πάρα πολύ. Αν ήταν κορίτσι, ένα παλιοκόριτσο θα ήταν. Παλιοκόριτσο θα ήταν, ναι. Κυριολεκτικά. Εγώ θα τον έκανα παρέα. Με ποιον? Θα τον έκανα αν ήταν κορίτσι. Καλά, είμαστε και σκορπιοί. Και παλιοκόριτσο. Πολύ, πολύ. Θα τον έκανα πολύ παρέα. Οι αμαρτωλές πάνε μαζί, υπάρχει μια άλλη. Πείτε κάτι. Τι να πούμε, παιδάκι μου, είσαι ο πιο αστείος από όλους μας. Πρόσω, αρκεί. Λοιπόν, και... πάμε αλλού. Η δημοσιογράφος είναι υπηρέτης του κοινού. Οκ. Συμφέροντος. Βάλε μια σκούπα. Ηρωνία και πάλι ηρωνία. Μόνο ηρωνία, έτσι μόνο ξέρουν να συμπεριφέρονται. Τινόμαστε και πάμε μέσα. Πάμε μέσα, τινόμαστε. Τα εδώ. Τα οποία κάνουν αυτό εδώ το Ελισαβητιανό. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι είμαι η πιο όμορφη και η πιο πλούσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο το επάγγελμα. Δώσε το μικρόφωνο, σου παρακαλώ, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, νομίζω. Λοιπόν, δημοσιογράφος νούμερο 3. Είμαστε στα καμαρίνια των 8 γυναικών. Θα κάνουμε κέρυες ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να μπουν και στη μεσημεριανή ζώνη. Αληθεύει ότι αυτό που έχετε κάνει στην παράσταση μπορεί ίσως να προσβάλλει τις γυναίκες? Όχι. Τι εννοείτε? Τι εννοείτε? Μα πείτε μας μια κουβέντα, σας παρακαλώ, εμείς... Παράει. Αυτό είναι επίθεση κατά της ελευθερίας του τύπου. Καλά. Σας παρακαλώ, πείτε μου μια κουβέντα. Μα γιατί φεύγετε, κύριε Ξάπη? Εμείς μια ερώτηση θέλουμε να σας κάνουμε. Γιατί απέτυχα, απάτηχα, αποτύχοντα. Πάμε, πάμε. Κάνουμε ένα πολύ τρελό παιχνίδι. Τώρα μου ήρθε, δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Χρήστο, αν υποθέσουμε ότι είσαι αυτή που είσαι στο έργο. Ναι. Η σκληρή, η κοινική... Η σκύλα, τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι, αγάπη μου. Πλουσία, αλλά σκύλα. Και αυτή εδώ είναι ένας άντρας. Εγώ. Με τι βλέμμα, με τι κουβέντα θα την πλησίαζες? Βλέμμα, κουβέντα. Ναι. Κάμε μπερδέκα. Ως ρόλος. Πρώτο. Ναι. Να με κεράσει ένα ποτό.
Η αστή ξέπεσε. Όπως ξεπέσανε πολύ. Αυτό είχε ανάγκη. Έπεσε το θύμα κατευθείαν όμως. Αυτό είχε ανάγκη. Πάρα πολύ. Εγώ που δεν έχω... Αυτό και είναι παιχνίδι. Δεν μπορώ να βρω ποτό μόνη μου και να με κεράσει εσύ ένα ποτό, να με προστατέψεις. Ναι, ναι. Όλα τα... Εμίλιε, πάρε την άντρα. Εμείς είμαστε άντρες σε μπαρ, δηλαδή. Σκέψου μου, μουστάκι τρίποχο. Τον πάρε τον άντρα. Κολώνω του σπιτιού μου. Πώς τον πλησιάζεις, τι του λες? Η Πιερέτ. Ως Πιερέτ. Η Πιερέτ περπατημένη. Ναι, με το στενό μαύρο φόρεμα. Εσύ είπες, σε κεράσε. Πώς το λέει, θα πει την ατάκα για την Πιερέτ ο Χρήστος. Λέω. Τι λέω. Αυτά τα λέει η κυρία Σανέ. Λέει καλλιτέχνης, άξια καλλιτέχνης και αγνή σαν κρίνη. Γυμνή χορεύτρια. Γυμνή χορεύτρια λέει η κυρία. Καλλιτέχνη με ταλέντο και αγνή σαν κρίνος, λέει η κυρία Σανέλ. Θα πλησιάσω τον κύριο με το τρίκοχο και το μουστάκι και θα πω... Έχεις μια φωτιά για το τσιγάρο που θα μου δώσεις. Μη γελάς καθόλου, ξέρεις πόσο εύκολα πέφτουμε με αυτά. Πάρα πολύ εύκολα. Ποιοι εσείς οι άντρες? Εμείς οι άντρες, Γιατί έχω χάσει την πάντα. Αν είχα ένα άντρας μπορεί να σου ανεβαλώ, όχι γυναίκα να σου πω ούτε φωτιά ούτε τσιγάρο. Άντρα μου, γιατί το κάνεις αυτό, παρά να δει κι εγώ. Μην μειώνεις το φίλο σας τώρα, γιατί τέτοια ξυπνάδα δεν είναι. Τι, ότι τι. Η Πιερέτ θα το έλεγε, παιδιά, λόγω επαγγέλματος. Δεν έχει λεφτά να πάρει τσιγάρα. Άλλο είπε ο άνθρωπος. Ούτε φωτιά. Ναι, αλλά... Ούτε σπίρι. Λοιπόν, Χρήστο, το κορίτσι με το σπίρι. Το Γιώργο, δηλαδή. Το Γιώργο. Πάρε το Γιώργο. Να είστε καλά, είστε καλά σας λέτε. Όχι, μου βγαίνει η παλέ, έχει βουλιουκλάκ, παιδί. Λέει. Έλα, θα κάνω εγώ τα μάτια. Θα παίξεις εσύ. Έλα, θα σε πω κι εγώ. Έλα, κουκλά μου, τι θέλεις. Θα ξέρω, για τελείο ξενέρωτο. Δημήτρη. Τι να πω. Έχεις πάρει βραβείο χρόνου, σε παρακαλώ συγκεντρώσου. Ναι, εντάξει. Κοτοπούλη θα πάρεις τώρα με αυτό που θα κάνεις. Κάνε το καλά. Και ένα κοτόπουλο. Λοιπόν, τι επιθυμείτε. Τι επιθυμείτε. Τι επιθυμείτε. Αυτό. Απάντησε Γιώργο. Αυτό. Εγώ. Τι. Να μου καθαρίσεις. Έτσι θα έκανε. Ένα νερό. Είναι και ωραία μέρα σήμερα. Να θετικές και στις καλές. Απλά ξεσκόνησε. Παιδιά, το Όσκαρ το παίρνει εγώ. Ναι, όντως. Το Κοτοπούλι. Το οποίο. Σου πω, Χρήστο, είδε που δήλωσε υποταγή με το γεια σας. Ναι, υποταγή. Έτσι είναι. Αυτό μυστικό, μεγάλο. Μεγάλο μυστικό. Ξάφησε Ιωάννα. Τι μωρέ με την Ιωάννα. Πού, καλά, τόσοι άντρες είναι εδώ, διάλεξε κάποιον άνθρωπο. Πώς είναι, παιδί μου. Τι. Πώς, είναι της καλά, παιδί μου. Στο Γιάννη. Τι να την κάνω, μωρέ, τα μάτια. Να τη θυμπέσεις. Γιάννη, να την πέσεις στον Ιωάννη. Να την πέσεις στον Γιάννη, στον Ιωάννη. Και Γιώργος, θέλει. Όχι το Μελισανίδη, τον παπά. Τι κάνεις, Γιώργακη. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι έτσι όπως το είναι, το έκανε ήδη, αυτό ήταν. Τι να κάνω, μωρέ, τώρα. Αυτό ήταν. Έλα, κουκλά μου, πες μου. Μην μιλάτε, παιδιά. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Έλα. Κοίτα με στα μάτια, μην τρέπεσαι. Μην με κάνεις ρεζίλ. Είμαι πολύ μόνη μου. Μισή εκπομπή θα βγάλω. Ψαλίδι. Θα σε κάνω μέσω σας. Πάμε άλλη μία, είναι ωραίο. Είμαι πολύ μόνη μου. Το παιδί από τα μάτια είναι εσωτερικό στο οποίο. Δεν είμαι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Είναι ρε π***. Ψαλίδι πάρα. Πάμε πάλι. Έλα, μην με κάνεις ρεζίλ. Είμαι πολύ μόνη μου. Κάτσε με κρυά. Ιωάννα μου, κάνει τον άντρα μόνο. Απάντησε του άντρικα. Καλά, εγώ είσαι σκι. Κάτι θα έχεις κάνει. Είσαι σκι. Παναγία μου, δεν είμαστε εμείς. Είμαστε έτσι. Δεν είμαστε έτσι. Τι είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταλάβει. Πάμε για ψάρεμα. Θα διαλέξεις μία εσύ αγάπη μου. Έναν. Σου προτείνω τον Γιώργο, είναι ο πιο αποτελεσματικός. Ο Γιώργος, ναι. Είναι ναι με πιο. Είναι να μην σου βγει το όνομα. Σκατρί τώρα, έτσι. Πάμε. Γιώργο, πάμε. Πάμε, Γιώργο, θες
μετά το σχολείο να πάμε σπίτι να παίξουμε το γιατρό. Πώς φαίνεται ότι το έργο είναι παλιό. Θέλω να διαγράψουμε το κινητό μου. Άκου. Κάποια πράγματα είναι νωρίς για να τα μάθεις. Το Γιώργο. Και θέλω να είμαι ο τελευταίος που θα τα δείξω. Γι' αυτό παιδί μου. Είναι καλός αυτός. Ξανά στα 70. Να είσαι καλά. Αυτό το Γιώργο θα ήθελα να το δω μπροστά μου. Να δω τι σοϊ πράγμα είναι. Παιδιά, μέσα στον εαυτό μας πάντα ειδοποιεί. Γιαγιά, διάλεξε ό,τι θέλεις εσύ. Συγγνώμη να... Παρακαλώ. Όχι, τίποτα, έτσι. Γιατί με ακολουθάς, όλο από εδώ και από εκεί, ξέρεις ότι έχω λεφτά. Φύγε από εδώ. Εμένα μου αρέσει αυτό. Όλα κλείνουν έτσι. Αφήσω την καλύτερη για το τέλος. Γιατί βρε, γιατί εγώ θα σας φροντίζω. Εσύ τα κλείσεις. Τον κύκλο του αίματος. Πάρσα λεφτά. Ο Νίκος μιλάει, μη μιλάει. Η Αυγούστα μιλάει. Μιλάει η Αυγούστα, να την πέσει. Αυγούστα, εγώ θα προτιμούσα να σηκώθεις όρθια να μιλήσει. Και εμείς. Γιατί... Νίκος Καραθάνος, αχ. Εγώ πραγματικά. Γιατί δεν μιλάει όμως, τι του συμβαίνει. Γιατί τρέπεται. Τρέπεται. Αφού αν το δει στη σκηνή που κάνει ό,τι να είναι. Αλλά τώρα τρέπεται. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Γιατί μαθαίνει και πρέπει να. Γιατί δεν είναι η σιωπή. Παιδιά, το ζώδιό του φταίει. Είναι η φύση. Έχει για όλα απαντήσει. Κοσμά, ποιο κρύβει τι περισσότερε αμαρτίε από αυτού στην προσωπική του ζωή, όχι στην παράσταση. Τι τη φαντάζεσαι, εσύ που το μάτι σου κόβει. Ο ίδιο. Να σου πω, δυνάμια αμαρτωλή είναι, αλλά δεν προλαβαίνουν, δουλεύουν τόσο. Δεν προλαβαίνουν, είναι μόνο λόγια, κανένας δεν προλαβαίνει τίποτα να κάνει. Για αυτό είναι αλήθεια. Και η από εδώ και η από εδώ. Αυτή όμως πρόλαβα παντρεύτηκα. Σιγά την αμαρτία. Ε, όχι, να πω, απαιτεί μια διαδικασία αυτό, λίγο χρόνο. Αν ήταν ο γάμος αμαρτία που λέει. Έχει τα Σαββατοκύριακα το κάνουν. Τα Κυριακά δεύτερα μάλλον. Δευτέρας πάντα. Φανταστήκατε στο ίδιο μέρος. Ναι. Γιατί. Του είχα μια καλή τιμή και θα πάω κι εγώ εκεί πέρα. Με δύο χρόνια διαφορά, παιδιά. Όχι, γιατί αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέρος και ο Χρύσανθος ο Πάνας που το έχει είναι φίλος και γνωστός και φαντάζομαι ότι αυτό είναι. Δεν ξέρω αυτό. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Εσύ που με καταλαβαίνει τώρα, άνθρωποι του ποιοτικού, έντεχνη κλπ. Με εξώφυλλα, με φωτογραφίες, κοσμικά περιοδικά, με το γάμο. Συγγνώμη, εγώ είμαι το ποιοτικό, τα παιδιά δεν είναι το εμπορικού. Από εδώ και πέρα, μέχρι εδώ. Αυτή είναι το εμπορικού. Δεν ελέγχεται. Τώρα προσπαθούν. Δεν ελέγχεται, λένε. Εσύ το εγκρίνεις αυτό, Νίκο. Τι λέγαμε. Καλώς ήρθες. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο, η Αυγούστα και δεν είναι καλά. Φυσικά. Είδαμε και τον ήλιο μαζί μου και τον λίγο ήσυχα, γιατί τον ενοχλούν. Εγώ σε καταλαβαίνω. Όχι, φύγαμε από τις 8 γυναίκες. Πάλι για λίγο μάτι. Όπα, αυτό το τρελό βλέμμα πεθαίνω. Είναι πολύ καλό. Η Αυγούστα, τι προβλήματα έχει ακριβώς. Δεν τη θέλει κανείς, δεν την πλησιάζει. Πολλά άρχισαν με τα πάρτι που δεν την καλούσαν ποτέ. Πολλά άρχισαν με τα πάρτι που δεν με καλούσαν ποτέ και αποφάσισα να μην ξαναπατήσω. Τέρμα. Γιατί δεν σε θέλουν οι άντρες. Α, είναι μια πολύ που λες αυτό που εγώ όταν δείχνω την αγάπη μου νομίζουν όλοι ότι τους μισώ. Αυτό είναι πολύ. Ναι, νομίζουν ότι τους μισώ. Αυτό είναι πολύ ιστερική, πολύ κακιά, πολύ ωραία. Γιατί ό,τι και να πεις, γι' αυτή βάζεις μπροστά το αλφα το στερητικό, δηλαδή για όλες τις... Θέλω να τον ακούσουμε να τραγουδάει, ένα τραγούδι το οποίο... Μιλήσαμε για το τραγούδι. Τι να πούμε για το τραγούδι. Στο τραγούδι αυτό έχουμε κάνει τα εκατομμύρια πρόβες όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, για τα τραγούδια, με μουσικούς, με αυτό και ο τόνος εκεί και αυτό, μήπως να κάνεις εκείνο το σχέδιο κτλ. Και εμφανίζεται ο κύριος Καραθάνος από το πουθενά, τελευταία στιγμή και γίνεται αυτό που θα δείτε τώρα στο τέτοιο. Son métier. Je n'étais pas vissée en ce fauteuil. Madame. Madame. Mais quoi? Qu'y a-t-il? Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est affreux. Mais quoi, monsieur? Monsieur est mort dans son lit avec un couteau planté dans le dos. Mais vous êtes folle, mais...
Qu'est-ce que vous dites? Monsieur est mort, il y a du sang partout, c'est horrible. Εκτός από κάτι τέτοιες κυρίες, απόψε θα σας ενημερώσουμε για τις 5 πιο σατανικές γυναίκες στην ιστορία του κόσμου. Η Βασίλισσα Μέρι, 1516-1558. Αυτή λοιπόν η κυρία έχει μείνει στη μνήμη μερικών ως αυτή που προσπάθησε να γυρίσει την Αγγλία στα καθεστώτα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν υπεύθυνη για την εκτέλεση εκατοντάδων θρησκευόμενων. Από εκεί της βγήκε και το ψευδώνυμο αιματηρή Μέρι, Bloody Mary. Η Μίρα Χίντλεϊ, η Αγγλίδα serial killer, είχε ως χόμπι το βιασμό, τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες μικρών παιδιών. Η Χίντλεϊ συνελήφθη όταν η αστυνομία βρήκε αποδεικτικά στοιχεία στη βαλίτσα της στο σταθμό του Μάντσεστερ. Ένα από αυτά ήταν μια κασέτα που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της δολοφονίας ενός κοριτσιού, στην οποία το κορίτσι ούρλιαζε, αλλά οι δολοφόνοι της συνέχιζαν ακάθεκτοι το έργο τους. Τις 5 τελευταίες μέρες ελευθερίας της, η Χίντλεϊ ανέπτυξε μια ηρωνία και μια υπεροψία στη συμπεριφορά της, η οποία έγινε και το σήμα κατά τεθέντης. Η Μπέλ Γκάνες, 1859-1931. Με ύψος 1,83 και βάρος 91 κιλά, έσπερνε τον τρόμο και τον φόνο σε όλους όσους έρχονταν σε επαφή μαζί της. Θυμολογείται ότι σκότωσε τους 2 συζύγους της και όλα της τα παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, το έκανε για να παίρνει την αποζημίωση της ασφάλειας. Εκτιμάται ότι έχει σκοτώσει πάνω από 20 ανθρώπους σε διάστημα κάποιων δεκαετιών, ενώ κάποιοι ανεβάζουν το νούμερο αυτό στα 100 θύματα, για τα οποία απλά δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Mary Ann Cotton, 1832-1873. Το βασικό φωνικό της όπλο ήταν το αρσενικό και τα θύματα που δηλητηριάστηκαν αγγίζουν τα 20. Η Αγγλίδα Mary Ann στα 20 της χρόνια παντρεύτηκε τον William Mowbray και μετακόμισε στο Plymouth του Devon. Το ζευγάρι έκανε 5 παιδιά, εκ των οποίων τα 4 πέθαναν από γαστρικό πυρετό και στομαχόπονους. Η Mary Ann γέννησε ύστερα άλλα 3 παιδιά που πέθαναν και αυτά. Λίγο αργότερα, το 1865, έφυγε από τη ζωή και ο άντρας της λόγω στομαχικής διαταραχής. Ο δεύτερος άντρας της πέθανε και αυτός από τα ιδιαίτια, όπως και τα 2 παιδιά. Μετά το θάνατο ενός ακόμη παιδιού, οι εφημερίδες ασχολήθηκαν με το θέμα και ανακάλυψαν ότι η Mary Ann γύριζε όλη τη Βόρεια Αγγλία και στην πορεία αυτή έχασε 3 συζύγους, έναν εραστή, μια φίλη, τη μητέρα της και 12 παιδιά. Όλοι τους είχαν πεθάνει λόγω στομαχικής διαταραχής. Την κρέμασαν στις 24 Μαρτίου του 1873. Ο θάνατός ήταν οδυνηρός, αργός σαν το θάνατο από δηλητηρίαση, γιατί ο Δήμιος δεν την άφησε να ξεψυχήσει με μια καθαρή εκτέλεση, όπως συνήθιζε. Η Κάθριν Νάιτ. Η Κάθριν Νάιτ καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2001 για το φόνο του συζύγου της, Charles Romas Wright. Παλιότερα είχε σπάσει τα δόντια του πρώην συζύγου της και είχε κόψει το λαιμό ενός κουταβιού άλλου συντρόφου της. Στις 29 Φεβρουαρίου η Νάιτ μαχαιρώνει πάνω από 37 φορές τον άντρα της σε όλο το σώμα. Όταν αυτός ξεψύχησε, αφού οι περισσότερες πληγές ήταν τόσο βαθιές που είχαν τρυπήσει τα ζωτικά του όργανα, η Νάιτ του έβγαλε την πέτσα, την πέρασε σε ένα γάντζο και την κρέμασε πάνω από την πόρτα του σαλονιού. Μετά τον αποκεφάλισε, έβαλε το κεφάλι του σε μια κατσαρόλα μαζί με το λίπος από τα οπίστια και μερικά λαχανικά. Είχε σκοπό να ταΐσει τα ίδια της τα παιδιά με το κρέας του πατέρα τους. Ευτυχώς η αστυνομία τη συνέλαβε πριν γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο. Ο Δόκτωρ Hannibal Lecter σήκωσε το κεφάλι του. Μπροστά του τον περίμενε ένα θαυμάσιο κολατσιό. Το μπρος και το πάνω μέρος του κεφαλιού ήταν μία μάσκα από κομματιασμένο κρέας και μισοπυγμένο αίμα. Ένα μάτι ήταν κολλημένο πλάι στα ρουθούνια. Ακόμα δεν ήσταξες? Έλα, μην με κόβεις πάνω στο καλύτερο. Εσύ που είσαι σύζυγος μιας κυρίας. Ναι. Πώς αισθάνθηκες στην αρχή όταν τον είδες έτσι τόσο θηλυκό? Ξετρελάθηκα. Δεν είναι πραγματικά δεν έχει ήχνος τραβεστισμού αυτή η παράσταση. Ήχνος. Δεν μιμούνται τις γυναίκες. Τίποτα. Παίζουν τις γυναίκες χωρίς να βάζουν εξωτερικά. Ίσως αυτό ήταν και το στοίχημα. Μέσα σε κύματα γριεύει το σεντόνι. Μπράτσα σου σίδια το πιάνω να σωθώ. Γίνεται αέρα στο αυτί μου ψυχρίζει με τη φωνή του μου μιλάει για βυθό. Πέφτει επάνω μου κι ανάποδο γυρίζω. Μικρή βαρκούλα που
κύμα το σώμα του που εγώ δεν ορίζω. Εσείς που ενσαρκώσατε γυναίκες που δεν αγαπήθηκαν, γιατί αυτές δεν έχουν νιώσει από ό,τι φάνηκε την αγάπη. Τι όχι όλες. Την αγάπη. Την αγάπη. Ναι. Τι νιώσατε. Πώς γίνεται μια γυναίκα όταν δεν έχει νιώσει την αγάπη. Σκύλα. Πέρασμα. Γυναίκα μόνη είναι φρικτό. Μου δίνεις απαντήσεις, παιδιά, πριν διατυπώσω. Είναι τάκα του έργου, είναι Ρομπέρτο Μάδεν, δικό μου. Τι παιδί είσαι. Λοιπόν, θέλω. Εμιλία, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Αθηνά, αλλά μου έχει στείλει με mail η κόρη μου μία ερώτηση να σου κάνω. Και μου λέει, σε παρακαλώ, πρέπει να την κάνεις οπωσδήποτε. Δεν επικοινωνείτε με την κόρη σου, μόνο με mail. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Για τι να κάνουμε. Λοιπόν, και σπουδάζει θέατρο. Στα διάφορα διαδικτυακά fan club που έχουν οργανωθεί για σένα, Εμίλια, κυριαρχούν επιθετικοί προσδιορισμοί όπως παθιασμένος, ακαταμάχητος, καρδιοκατακτητής. Τι είναι αυτά, μέθοδοι επιβολής ή παιχνίδι κατάκτησης? Τίποτα, τον μπάσο στη φωνή είναι, τίποτα άλλο. Εγώ εκεί νομίζω. Ναι, αλλά το έχει φυσικά. Συγγνώμη, για ξαναπείτε. Είναι φοβερό, τι να κάνεις. Είναι μέθοδος επιβολής ή παιχνίδι κατάκτησης? Τώρα βγαίνουμε εκτός θέματος. Το τι βλέπουν οι άλλοι σε μένα είναι κάτι το οποίο εγώ δεν ευθύνομαι, κατά έναν τρόπο. Τι υποψιάζεις ότι βλέπουν σε σένα? Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σκοτεινό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ. Γιατί έχουμε κάνει μια σειρά με την Ιωάννα που έλεγε αυτή την ατάκα την οποία πεθαίνω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πες μου, Εμίλια, πες μου. Γύρισε το μάτι. Ποθέν ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο και κάποιοι το πιστέψανε. Αυτό το. Χριστίνα, τα χάπια μου. Το οποίο αυτό το σκοτεινό και καλά, το οποίο κάναμε πλάκα στο γύρισμα με την Ιωάννα και γελάγαμε πάρα πολύ με αυτό. Είναι πραγματικά ένα παιχνίδι. Ξεκινά. Όχι. Ούτε κι εγώ. Θυμάσαι τις βιταμίνες που σου έλεγα? Πού είναι? Τις μάζεψα. Τις βρήκα χήμα στο σιρτάρι και τις μάζεψα. Συνταγή. Τις χρειάζομαι. Τώρα. Ορίστε, γιατί το κάνεις αυτό? Που τις έχεις. Γιατί μου λες ψέματα? Αλλιώς θα με πιστεύεις. Χριστίνα, τα χάπια μου. Τώρα. Αυτό κάποιοι λοιπόν το βλέπουν ως μια πραγματικότητα. Γι' αυτό το παιχνίδι όμως ζούμε και αναπνέουμε. Γιατί γι' αυτό το παιχνίδι όταν μας λέει ο Νίκος ένα βράδυ του καλοκαιριού του 2006, ρε παιδιά, θέλετε να κάνουμε τις 8 γυναίκες του Ρομπέρτο Μα? Και είπαμε όλοι ναι. Δεν πέρασε δευτερόλεπτο να πούμε. Κάτσε να το σκεφτώ. Τι έχω να κάνω. Και διάλεξε ο Νίκος και την απόκρεμα των ηθοποιών. Είναι αυτό, πολύ σημαντικό. Το λέει λάθος. Αυτό. Γιατί δεν μας είπε να κάνουμε τις 8 γυναίκες του Ρομπέρτο Μα. Μας είπε να κάνουμε εμείς τις 8 γυναίκες του Ρομπέρτο Μα. Αυτό, γιατί αυτό, γιατί αυτό, εγώ να κάνω τη γυναίκα του Ρομπέρτο Μα ούτε στα χειρότερα μόνη. Δεν το εγώ ήθελα να παίξω με τα παιδιά. Δηλαδή είναι να παίζει με αυτού του ανθρώπου εδώ πέρα. Είναι μεγάλη ευτυχία. Και όταν έπεσε η πρόταση κατευθείαν, είπαμε όλοι ναι. Αυτή, να μην πούμε για την, για τη Φωτεινή που έχει γράψει τη μουσική, για τη Λένα Κιτσοπούλου που έχει γράψει τη μουσικάρα. Και τους στιχάρες. Τις στιχάρες, η Λένα Κιτσοπούλου, η Αμάλια Μπένετ που έχει κάνει την υπέροχη κίνηση. Μας είχε international, έχουμε Αμάλια Μπένετ. Βέβαια. Όλοι οι συνεργάτες γύρω γύρω, όλοι οι συνεργάτες εκτός από το Πρωτοφέρι είναι γυναίκες. Πού? Στο Πειραιώς 260. Γιατί δεν το λες. Φεστιβάλ Αθηνών. Μια λέξη φτιάχνω για τα δυο που δεν αποφασίζει. Il est déjà trop tard que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut de regret pour payer nos frissons. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε και να πει ο καθένας ό,τι θέλει, να είναι ένα γεγονός. Δηλαδή, να μην σε ενδιαφέρει ότι πίνε 8 αγόρια που κάνουν τα 8 κορίτσια ή είναι ένα μπουλβάρ που έχει γράψει ο Ρόμπερτ Ομά και έχει γίνει μια ταινία που παίζανε αυτοί και αυτοί. Έκανε δηλαδή στη σκηνή τους ανθρώπους που παίζουν και όλη την παράσταση να είναι μια άλλη ζωή, την οποία θες πάρα πολύ να παρακολουθήσεις, να σε συμπαρασύρει πάρα πολύ και να σταματάς να κρίνεις το οτιδήποτε. Αυτό ξεκίνησε ως εξής, Γουγό. Όταν ήταν η ιδέα του Νίκου να πρωτοκάνουμε την παράσταση, ήταν για να το παίξουμε μία εβδομάδα μόνο για να παίξουμε ένα παιχνίδι εμείς. Χωρίς τίποτα. Για να δουλέψουμε εμείς μεταξύ μας. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό που ήταν η ιδέα του Νίκου. Μετά ξαφνικά αρχίσαμε να βρισκόμαστε στο φεστιβάλ, στο να δούμε το αυτό. Και τι δέχτηκαν την παράσταση. Δεν είχε καμία φιλοδοξία τύπου. Θα ήταν ένα δικό μας, ας το πούμε, μια δικιά μας ημέρα. Κάθε βράδυ παίζετε. Κάθε βράδυ. Τετάρτη Κυριακή. Γεια σου, Φάκη μου. Γεια σου. Καλό. Χαιρετισμούς. Η γενιά είναι άσχημη και πλούσια. Εγώ είμαι όμορφη και πλούσια. Και επειδή οι όμορφες και οι πλούσιες έχουν πάρα πολλά προβλήματα... Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο. Να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Με τα παιδιά μου. Και ανέθεσα τη φροντίδα στην κυρία Σανέλ. Αυτή τα τράβηξε όλα. Στην πληθωρική κυρία Σανέλ. Στην πληθωρική κυρία Σανέλ. Αυτή τα τράβηξε όλα που ξέρει και δεν μιλάει. Η οποία δεν είναι και μια γυναίκα έτσι. Δεν είναι τυχαία γυναίκα. Δεν είναι τυχαία γυναίκα. Μας αφορά πώς εμπλέκεται όμως το έγκλημα. Α, όπως όλες. Έτσι, κάπου έχει χεσμένη τη φωλιά της κι αυτή. Μ' αρέσει ο επιστημονικός τρόπος αυτό. Τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Ναι. Διότι όλοι με κάποιο τρόπο κάπου. Στην αγκαλιά της χώνονται όταν πρόκειται να χρειαστούν βοήθεια, έτσι. Ναι. Πώς κατέληξες οικονόμος. Πες και τα δυο κι εσύ. Πολιτικός, μηχανικός, αρχιτέκτονας. Η ζωή σε μήνα μου. Η ζωή. Στα 28 έκανες εστροφή στην ποιότητα. Τόσο δεν είσαι. Στην ποιότητα. Ναι, γιατί ήμουνα του πεταματού. Μετά είπα να ξέρεις, να κάνω τη στροφή μου κι εγώ. Πώς αισθάνεσαι τώρα. Ναι. Α, πολύ καλά. Ξέρεις, λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Οι στροφές ζαλίζουν λιγάκι, ναι, αλλά ναι. Το έχει πει ξεπέρασα. Επειδή έχω κάνει πολλές στροφές στη ζωή μου. Κύριε Στέργιογλου, ως μητέρα του έργου, να επιβάλλετε μια τάξη σας παρακαλώ. Δεν μπορώ. Δεν είναι, όταν τα βγάζω έξω, έτσι κάνω πάντα. Όταν τα βγάζω έξω, έτσι κάνω πάντα. Έχουν καιρό να δουν το φως. Είναι σόκλειστες. Αχ, Θεούλη μου, καλά που ήταν η κυρία Σανέλ. Μόνο αυτό σας λέω, κυρία Διγενή μου. Έχει καλά που ήταν και αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Γιατί με τέτοια μάνα δεν είστε και Παναγία. Θα κυρία Κρήτα μου. Τα κορίτσια σας με τι αρχές τα μεγαλώσατε. Αχ, με τις βασικές αρχές. Τα βασικά ένστικτα. Να εξηγήσουμε ότι δεν πρόκειται για σοου με drag queens, έτσι δεν είναι. Καθόλου. Να το πούμε αυτό, γιατί είσαστε άντρες που παιδίασαν τις γυναίκες, θέλω να το εξηγήσουμε. Δεν θα δεις καθόλου drag show. Αυτό μόνο. Να σας απαντήσω με έναν τρόπο που είχε απαντήσει ο Καραθάνος. Α, ότι μπράβο, εγώ δεν είδα 8 γυναίκες, είδα 8 μοναχικά όντα. Τέλεια. Ναι. Πολύ αυτό ωραία. Δεν είναι. Ναι. Είδες, αυτά τα λέει όμως, μετά τα ξεχνάει. Τον ρωτάς, ας πούμε, δεν ξέρει να σου απαντήσει. Μα τώρα εμείς που παίζουμε, δεν ξέρουμε. Πάντως δοκιμάσαμε. Δοκιμάσαμε και περούκες και μακιγιάζ, ακόμα και νύχια σε πρόβες. Ναι. Δηλαδή, πώς το λένε. Και συμπεριφορές. Και συμπεριφορές και με μεγάλο κόπο. Και μάλιστα με πώς το λένε, και κάποιοι καυγάδες γίνανε μόνο για το καλό της παράστασης. Καυγάδες, τι καυγάδες. Διαφωνίες, ας πούμε. Πώς το λένε. Η Ιωάννα τους φαντάζεστε με περούκες, με νύχια, με... Ναι, πολύ άνετα. Αλλά τις έχω δει σχεδόν όλες. Θέλω να πω με γυναικείες συμπεριφορές υπερβολικές. Ήτανε χάλια. Το φαντάζομαι. Να τους φαντάζομαι σαν για το αποτέλεσμα, νομίζω ότι δεν θα ήταν πολύ καλό. Tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa, papa, papa. Εσύ που είσαι μικρό και καταφρονεμένο γενικώς, έχεις καταλάβει κάτι από τη δική σου πλευρά. Τη τρυφερή, τη αθώα. Δεν είναι και τόσο τρυφερή. Ναι, δεν είναι και τόσο κόντρο. Είναι πολύ σκληρή, θα έλεγα. Ναι, ναι.
Έχεις ρωτήσει ποτέ τη γιαγιά να σου πει δύο κουβέντες να σε καθοδηγήσει? Τι να μου πει αυτή. Είναι παροχημένη τελείως, δεν είναι. Μόνο και τα λεφτά νοιάζεται. Λάθος. Εγώ προσπαθώ να επιβιώσω μέσα σε όλες αυτές, δεν επιβιώνω. Ναι, είναι σκληρά όντα νομίζω οι γυναίκες. Ταυτόχρονα και τρυφερά, ταυτόχρονα όλα. Αλλά σε σχέση με τους άντρες νομίζω ότι είναι πιο. Έχουν κάτι πιο. Είμαι η Κατρίν, θέλω να την κάνω. Εμείς τώρα δεν έχουμε παίξει και αριστοτεχνικά τις γυναίκες, γιατί δεν είναι το ζητούμενο του έργου. Το ζητούμενο του έργου είναι καταστάσεις που φέρνουν τους ανθρώπους αυτές τις διεκδικήσεις, τις ενοχές και στην... αυτό. Και επίσης έκανε ο Κοσμάς τη μετάφραση. Α, ναι, σωστά. Α, ναι, σωστά. Είναι ο μεταφραστής. Εγώ ήθελα να πω και κάτι άλλο που παρατήρησα στην παράσταση για το αποτέλεσμα. Είναι ότι έχω παρατηρήσει, ας πούμε, ότι για να μπει σε μια συνθήκη κοινή και να αποκτήσει κοινό κώδικα παίξηματος, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η συνθήκη στην οποία βρίσκεσαι. Και δεν είναι απλά να σε επιβάλλει κάποιος. Είναι επειδή είναι έτσι το κλίμα της πρόβας και οι άνθρωποι που ειδικά που είναι στη θέση του σκηνοθέτη κυρίως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει και νομίζω ότι συμβαίνει αρκετά συχνότερα. Τα τελευταία πια. Λοιπόν, είτε το θέλεις είτε όχι, η τελευταία λέξη είναι δική σου. Μία λέξη έστω, μία. Φοβάμαι. Ωραίο τέλος. It's the Muppet Show! Τίτλου scroll, πώς να το κάνουμε. Οι τίτλοι τέλους. Και αυτά που κάναμε πριν τα Δεν ξανασκηνοθετώ αυτούς. Κράτησε. Forever κιόλα. Γιατί το έβαλες? Εγώ να αυτό έγραψα. Παιδάκι μου, έτσι μας έψησε όλους. Έχεις δύο όψεις. Αυτό που βλέπεις εδώ, αυτό είναι. Άρχε να ξέρες. Και εγώ τι έγραψα. Έτσι το γάμο τελειώνει η ζωή. Τέλος. Έλα. Ναι, μα. Ωραία. Πάμε. Τι είναι, αγόρι μου, τι έχεις, τι θες. Τι θες, πες. Τι είναι, τι είναι. Να το έχω αυτό. Τι είναι, αγόρι μου, τι θες. Ποιος. Εκεί απέναντι. Αυτή τα έκανε. Τι είναι, αυτή εκεί. Ποιο πες το διάλο, τι σκατά θες τόση ώρα. Η εκπομπή θα παιχτεί μόνο στο παρασκήνιο. Δεν παιχτεί καλύτερο. Αυτό πήραμε και εσύ. Δεν θα είπε τίποτα η εκπομπή. Το πιο πολύ ξέρω στην παράσταση, ποιος το έχει ο Ξάρτης. Ποιος, το πιο πολύ. Ξύλο, Ξάρτης. Ποιος το έχει φάει, ποιος το έχει δώσει. Το έχει φάει κι εγώ όμως. Αυτό που το έχει δώσει. Όχι, ο Αργύρης το έχει φάει. Ο Αργύρης όμως τρώει. Έξι πολύ δυνατά χαστούκια. Και ακόμα δεν είναι στρωσί. Και ο άλλος. Συνδέρνης όταν πάω, Μιχαήλ, ας πούμε. Συνδέρνης. Σαμάνα. Είναι αυσίλη. Θα ήθελε σαν την Αλίκια, αλλά δεν είσαι από τον Μιχαήλ. Και μάλιστα τα τελευταία του. Γιατί να μην γράφουμε, ρε. Δυστυχώς. Βέβαια. Τι να κλέψω εγώ, ξέρεις από πού προέρχομαι. Αυτός είναι, ρε. Ρε, αμόρε. Αφού στις σκηνές έξι τα μόρε. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό έκλεισε. Έφυγες νωρίς. Έκλεισε το αμόρε, το κλαμπ 4, το baby o. Λίγο τα τακουνάκια σου, όταν έχει απόλυτη ησυχία, είναι ένα ντοκού. Αυτό που έχεις από κάτω. Ναι, κάνουν ένα ντάκα ντούκα. Τα κουνιά πέταλα, εσύ. Κλακέτες είναι. Έχεις ένα χλούδι. Είναι μοχέρ. Όχι, αρχίζει η εκπομπή. Εσύ νομίζεις δεν έχει αρχίσει τόση ώρα. Αφού κάνατε χαζά, επίτηδες. Παιδιά, σέρετε θα μας πει σε μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω και ωραίες σκηνές σε την παράσταση. Θα τους χρειάζομαι άλλο. Θα το σειράψω. Ό,τι είπατε να τα κάνω και να μοντάζω, τα κάνω κάπως.
χρόνια. Τι ώρα είναι. Χρόνια τι ώρα είναι, τι μέρα είναι και ποια χρόνια. Το θέμα είναι να έχεις βούτυρο στη φρυγανιά. Θα σηκωθώ. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, και ποια χρόνια. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι. Το θέμα είναι να βρω τη ρόμπα μου τη δράμα και να μην έμενα σε αυτό το άθλιο το απάντημα. Επάει ρυθμό. Ξυπνήστε άτομα στο έκτο πάτωμα. Ποια χρόνια.